μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 31 Ιουλίου, και είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Δημοσκοπήσεις μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Attica TV. Ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει, κυρίες και κύριοι, σε εκείνη την τραγική Δευτέρα που έχασαν τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι από την πύρινη λέλαπα που ξέσπασε στο μάτι. Δυστυχώς, οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν στο μάτι θα χαραχτούν για πάντα στη μνήμη όλων μας. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε την θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής, να περάσουμε στους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Στα social media λοιπόν, στο Twitter, Δημοσκοπήσεις Παπάκι Attica TV GR, στο Facebook στη σελίδα Δημοσκοπήσεις Attica TV, το email της εκπομπής Δημοσκοπήσεις Παπάκι Attica TV GR. Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 211 18 24 12 και βέβαια μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του σταθμού μας www.attica.tv.gr. Προτού περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο για σήμερα, να πάμε να δούμε ένα βίντεο, καθώς συνεχίζεται η αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό μετά το έγγραφο του λιμενικού που είδε το φως της δημοσιότητας και ανέφερε την ύπαρξη των νεκρών ήδη από τις 7 και 8 το απόγευμα της Δευτέρας της 23 Ιουλίου. Εν τω μεταξύ, σοβαρότατες καταγγελίες πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, κ. Βαγγέλης Μπουρνούς, μιλώντας για απόπειρα συγκάλυψης και μετάθεσης ευθυνών. Επιπλέον, σήμερα να πούμε ότι ξεκίνησε και η υποβολή των αιτήσεων για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων. Πάμε να δούμε το ακόλουθο βίντεο και επιστρέφουμε. Ανεβαίνει το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης σχετικά με το αν ο Πρωθυπουργός γνώριζε ότι υπάρχουν νεκροί από την καταστροφική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 23 Ιουλίου στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μπροστά στις κάμερες μετά την επιστροφή του από το ταξίδι στη Βοσνία. Με έγγραφο που αποκάλυψε η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το λιμενικό είχε ήδη ενημερώσει για την ύπαρξη νεκρών από τις 7 και 8 το απόγευμα, ενώ για το θέμα τοποθετήθηκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Θέλω να σας πω ότι οι νεκροί ούτε κρύβονται ούτε εικάζονται. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε, όπως γνωρίζετε, επιστρέφοντας εκτάκτως από το ταξίδι στο οποίο βρισκόταν στη Βοσνία από τις 11.30 ώρα το βράδυ της Δευτέρας στο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Την ώρα εκείνη δεν υπήρχαν ούτε διασταυρωμένοι ούτε επιβεβαιωμένοι νεκροί. Το δευτερόλεπτο που η κυβέρνηση διασταύρωσε και επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για νεκρούς, εγώ ίδιος επισήμως στις 2.30 ώρα το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ενημέρωσα και τον ελληνικό λαό αλλά και τους δημοσιογράφους. Σε σημερινή συνέντευξή του μίλησε για το θέμα και ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, ο οποίος τόνισε ότι οι νεκροί πρέπει να έχουν σφραγίδα ιατροδικαστή. Την ώρα της σύσκεψης υπήρχαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για δύο νεκρούς. Ο νεκρός επιβεβαιώνεται όταν ιατροδικαστής ή γιατρός βάζει τη σφραγίδα. Τι θα βγαίναμε σε πανελλήνια μετάδοση να πούμε ναι, υπάρχουν δύο νεκροί? Σαφώς και ενημερώθηκε μετά που έφυγαν οι κάμερες ο Πρωθυπουργός, γιατί για δύο υπήρχαν οι πληροφορίες εκείνη τη στιγμή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε επίσης για το τι εννοεί η κυβέρνηση όταν λέει πως αναλαμβάνει έμπρακτα την πολιτική ευθύνη, καθώς και για το ενδεχόμενο παραιτήσεων ή ακόμα και καρατομήσεων. Η έμπρακτη πολιτική ευθύνη αναδεικνύεται με την στήριξη ακριβώς των πληγέντων, με την προσπάθεια να αποκατασταθούν οι ζημιές, αλλά και με τη δέσμη μέτρων και παρεμβάσεων για την αποκατάσταση ή μάλλον τη διόρθωση των οικιστικών στρεβλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και στο ΜΑΤΙ ειδικά. Σε ό,τι αφορά τις παραιτήσεις, αυτό πρέπει να σας πω είναι ότι η λογική των παραιτήσεων, νομίζω, σε τέτοιες περιπτώσεις στοχεύει μόνο σε επικοινωνιακού τύπου αποσυμπίεση μιας κατάστασης, μιας κριτικής. Το σημαντικό, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, είναι αφού παρέλθει η κρίση, αφού παρέλθει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να αποτιμήσουμε με νυφαλιότητα και πολιτικά αλλά και επιχειρησιακά όλα όσα έγιναν. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ξαναλέω ότι το βασικό μέλημα της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Σε χθεσινοβραδινή του συνέντευξη πάντως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο Δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου Βαγγέλης Μπουρνούς, ο οποίος κατέθεσε στον εισαγγελέα για 5 ώρες χθες, έκανε μια σειρά πολύ σοβαρών καταγγελιών. Μίλησε για προσπάθειες συγκάλυψης και μετάθεσης ευθυνών, για ψεύδι από το στόμα υπουργών, ενώ έχει τονίσει πως θα προβεί σε μηνύσεις αν χρειαστεί. Κατέθεσα επί 5 ώρες περίπου και διαπίστωσα ότι εκτυλίσσεται ένα απίστευτο σκηνικό συγκάλυψης. Συγκάλυψης αυτών που από την πρώτη στιγμή δεν θέλαν να πούν τα θύματα,
Ήμουνα μέσα στον πυρήνα της φωτιάς όταν κανένας δεν ήταν. Συγκάλυψης ποιον εννοείται? Συγκάλυψη των πραγματικών ένοχων, φυσικά. Ποιοι είναι οι πραγματικοί ένοχοι? Πραγματικοί ένοχοι είναι αυτοί οι οποίοι άφησαν τον κόσμο να καεί. Δεν τον προειδοποίησαν, δεν τον βοήθησαν, τον άφησαν να καίγεται, δεν μπήκαν μέσα. Δεν γνωρίζω ποιος το στείνει. Ξέρω ότι προσπαθούν να μεταθέσουν ευθύνες, να φύγουν οι ευθύνες από αυτούς που τις έχουν, να πάνε σε ανθρώπους που ήταν στην πρώτη γραμμή. Σε εμάς, και αποδεικνύεται με ποικίλους τρόπους, δεν δόθηκε ποτέ καμία σύσταση για εκένωση, που άλλωστε και να δινόταν σε εμάς δεν έχουμε αρμοδιότητα. Νομίζω ότι ακούσαν όλοι πριν από 2 μέρες τον Υπουργό Κιωτόσκα να λέει ότι ενημερώθηκε ο Δήμαρχος ή δεν θυμάμαι ο Δήμος για εκένωση. Αυτό είναι ψευδές, δεν έχει γίνει ποτέ, δεν έχει γίνει ούτε μέσω του κέντρου επιχειρήσεων που έχουμε, που είναι συνδεμένο με την πυροσβεστική υπηρεσία και καταγράφονται τα πάντα. Όταν ξέσπασε η φωτιά, με ποιον επικοινωνήσατε? Τον πρώτο άνθρωπο που πήρα, όταν με ειδοποίησαν γύρω στις 5 παρά 20, ήταν ο αντιπεριφερειάρχης κύριος Φιλίππου, ο οποίος έλειπε και μου είπε: Βαγγέλη, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, πάρε τηλέφωνο κάπου αλλού. Τα τηλέφωνά μου είναι καταγεγραμμένα και ορθώς μου είπε αυτός ή αυτή που απευθύνθηκα ότι αυτό είναι αρμοδιότητα του... Αυτή εννοείται πληθυντικός? Όχι, αυτή με ήττα. Λοιπόν, που απευθύνθηκα, ήταν αρμόδιος είναι ο επικεφαλής πυροσβεστικής που βρίσκει στο σημείο. Και αυτό πράγματι λένε οι κανονισμοί. Με νέες τους σημερινές δηλώσεις, μάλιστα, μίλησε ακόμα και για πλαστογραφίες. Αποκαλύφθηκε μια μεγάλη σκευωρία. Τόλμησαν και προσκόμισαν πλαστά έγγραφα, πλαστά πρακτικά. Ποιοι ήταν αυτοί? Η κυρία Τσούπρα είναι περιφερειακή σύμβουλος. Εν τω μεταξύ, από σήμερα ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την καταστροφή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λύγει στις 30 Οκτωβρίου του 2018. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε 4 γραφεία του Υπουργείου που λειτουργούν για το σκοπό αυτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ανεξάρτητα της περιοχής κατοικίας του πληγέντος. Τα γραφεία βρίσκονται στο Πνευματικό Κέντρο Ραφίνας, στο Κλειστό Γυμναστήριο Μαραθώνα, στο Καπί Κινέτας και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε την εντολή του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να παρακαμφθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να μην υποστούν εκ νέου ταλαιπωρία οι εκατοντάδες πυρόπληκτοι. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή οι διαδικασίες για την αποκατάσταση της περιοχής αλλά και για την ενίσχυση όσων επλήγησαν να ολοκληρωθούν ταχύτατα και να είναι απλές χωρίς πρόσθετες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Επιτάσσει να σταθούμε ως πολιτεία δίπλα και στις οικογένειές τους αλλά και να πάρουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μέτρα για την αποκατάσταση της περιοχής και για την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών και στερβλώσεων στη χώρα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε ανοιχτά της Γλυφάδας η σωρός μιας γυναίκας που έφερε εγκάβματα και όλοι ευελπιστούν ο αριθμός των θυμάτων από τη φωνική πυρκαγιά να μην μεγαλώσει κι άλλο. Μάλιστα, για εικόνες από το μάτι που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες, έκανε λόγο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην τραγωδία στην Ανατολική Αττική. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για την διαχείριση της καταστροφικής πυρκαγιάς, κάνοντας λόγο για κινησμό του Πρωθυπουργού. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Για πρωτόγνωρη τραγωδία, οι ευθύνες για την οποία θα αποδοθούν, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για τις φωτιές στην Ανατολική Αττική. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ρωτήθηκε και για τις καταγγελίες του Δημάρχου Ραφίνας για πλαστογράφηση εγγράφου σχετικά με την εκένωση της περιοχής που επλήγει και ζήτησε από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και την εισαγγελέα να αναθέσουν την έρευνα σε έμπειρο εφέτη εισαγγελέα. Οι καταγγελίες του Δημάρχου είναι καταγγελίες σοβαρές και πρέπει να διερευνηθούν. Σε πρώτη φάση πρέπει να διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Και όταν εννοώ από τη δικαιοσύνη, εννοώ ότι πρέπει να διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Και ζητώ σήμερα δημόσια από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αναθέσει την έρευνα σε εφέτη εισαγγελέα, έμπειρο, ώστε η πρώτη διερεύνηση να γίνει στο ανώτατο δυνατό επίπεδο και αν υπάρξει στη συνέχεια, αν κριθεί ανάγκη να υπάρχει κάποια περαιτέρω ανάκριση, αυτή να ανατεθεί σε ειδικό εφέτη ανακριτή. Εάν δεν το κάνουμε τώρα που χάθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι, πότε θα το κάνουμε? Από εκεί και πέρα,
Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν εντυπωμένη στη μνήμη τους την συνέντευξη, το σόου μάλλον δεν ήταν συνέντευξη, το σόου το οποίο δόθηκε το βράδυ της Δευτέρας μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, σε μια ώρα που ήταν σαφές σε όλους μας, μέχρι και εμείς το γνωρίζαμε, ότι κάτι τραγικό είχε συμβεί. Ένας πρωθυπουργός άμυρος ευθυνών, κατά τα λεγόμενά του, να προσπαθεί να κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση την ώρα που όλοι γνώριζαν ότι είχαμε ήδη νεκρούς και ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια τεράστια, με μια πρωτοφανή καταστροφή. Ξέρετε, οι πολίτες δεν χρεώνουν στον κύριο Τσίπρα μόνο ανικανότητα. Του χρεώνουν και πρωτοφανή κινησμό και θράσος και έλλειψη δυνατότητας οποιασδήποτε συναισθηματικής επαφής με το πρόβλημα. Η διαχείριση λοιπόν της κρίσης, θα συζητήσουμε φαντάζομαι στη συνέχεια και τις ευθύνες για το τι έγινε και τι πήγε στραβά, αλλά η διαχείριση της κρίσης από πλευράς κυβέρνησης με κάνει να πιστεύω ότι υπάρχει μια προσπάθεια όχι μόνο επικοινωνιακής αντιμετώπισης, αλλά ενδεχομένως ναι και συγκάλυψη ευθύνων. Όσον αφορά την πολιτική ευθύνη που ανέλαβε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι αδυνατεί να καταλάβει πως υπάρχει πολιτική ευθύνη χωρίς παρέτηση. Αδυνατό να αντιληφθώ τι σημαίνει πολιτική ευθύνη χωρίς καμία παρέτηση. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και η μεγάλη πλειοψηφία, για να μην σας πω, όλοι οι συμπολίτες μας. Όταν αναλαμβάνει κάποιος πολιτική ευθύνη για κάτι, πρέπει να συνοδεύεται αυτή η πολιτική ευθύνη και από μια πράξη. Και ξέρετε, να σας πω και κάτι, η παρέτηση είναι και μια πράξη προσωπικής ευθύνης. Πραγματικά αναρωτιέμαι πώς κάποιοι άνθρωποι, και θα σας τους κατονομάσω κιόλας στη συνέχεια, γιατί με ζητήσατε να προσωποποιήσω τις ευθύνες, κοιμούνται σήμερα και συνεχίζουν μακάρι να ασκούν τα καθήκοντά τους. Δεν αναφέρομαι μόνο στον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, θα επανέλθω στις ευθύνες που καταλογίζω στον Πρωθυπουργό, αλλά ο κύριος Τόσκας, ο κύριος Κουρλέτης, η κυρία Δούρου, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχουν τεράστιες ευθύνες. Δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σήμερα στη θέση τους, γιατί αύριο μπορεί να κληθούν να διαχειριστούν μια άλλη πυρκαγιά. Και ρωτώ σήμερα, ποιος Έλληνας πολίτης έχει εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν άλλη μια φυσική καταστροφή. Όσον αφορά το ζήτημα των αυθαιρέτων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι άλοθη για την τραγωδία. Τα προβλήματα του χωροταξικού σχεδιασμού και της άναρχης δόμησης πηγαίνουν πίσω πολλές δεκαετίες. Αλίμονο όμως αν όλα αυτά είναι άλοθη για την καταστροφική διαχείριση αυτής της κρίσης. Αυθαίρετα στο Μάτι αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας έχουμε εδώ και 40 χρόνια. Αλλά είναι η πρώτη φορά που κάηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι σε μια περιοχή κατοικημένη τόσο κοντά στην Αθήνα. Ας διαχωρίσουμε λοιπόν τις διαχρονικές ευθύνες για την άναρχη δόμηση και για όσα δεν κάναμε στον δομικό μηχανισμό δασοπροστασίας από την άθλια, επαναλαμβάνω, άθλια διαχείριση αυτής της κρίσης και από την ακόμα πιο άθλια προσπάθεια για μια επικοινωνιακή συγκάλυψη όλων όσων δεν έγιναν αυτές τις κρίσιμες ώρες της περασμένης Δευτέρας. Μάλιστα, και θα παραμείνουμε στο θέμα των φωνικών πυρκαγιών που έπληξαν τη Δυτική και την Ανατολική Αττική. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Λευτέρη Κοσμόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Μεγαραίων. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Χονδρογιάννη. Σχεδόν ταυτόχρονη ήταν η εκδήλωση των θερμικών αστείων πυρκαγιάς σε Κινέτα και στην Ανατολική Αττική, από όσο είδαμε, με διαφορά 5 ώρων, αν δεν κάνω λάθος. Πώς κατάφερε όμως η περιοχή της Κινέτας, κύριε Κοσμόπουλε, να μην θρηνήσει θύματα? Ποιος ήταν ο δικός σας σχεδιασμός? Ακούστε, κυρία Χονδρογιάννη, εμάς η φωτιά άρπαξε περίπου στις 12 και 4. Mm-hmm. Αμέσως ενημερώθηκε η διοίκηση του Δήμου και ο ίδιος ο Δήμαρχος πήγε κατευθείαν στην Κινέτα. Η φωτιά ήταν στο βουνό ψηλά, όπου είχε ισχυρούς ανέμους. Δηλαδή, οι άνεμοι πραγματικά δεν έκανε εκείνη την ημέρα ο κόσμος μπάνιο, mm-hmm. λόγω του κύματος και του αέρα που υπήρχε στην περιοχή. Ήταν τόσο έντονος ο καπνός και ο κόσμος είχε πανικοβληθεί, όπως μπορείτε να καταλάβετε, σε μια τέτοια περιοχή, πυκνοκατοικημένη μέσα στα Πεύκα. Είναι mm-hmm. η Κινέτα, μια αντίστοιχη περιοχή, γιατί οι περισσότερες είναι εικόνες που δείχνουν από το Μάτι, οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι μια αντίστοιχη περιοχή πευκόφυτη. Mm-hmm.
Από τη στιγμή λοιπόν που υπήρχαν αυτοί οι ισχυροί άνεμοι, έδωσε ο Δήμαρχος την εντολή να εκενωθεί η κινέτα. Επειδή ο Δήμαρχος είναι ο υπεύθυνος επικεφαλής του συντονιστικού τοπικού οργάνου, οπότε δόθηκε εντολή και σε συνεργασία με την αστυνομία, την πυροσβεστική και τα αυτοκίνητα του Δήμου, κατήφθηναν τον κόσμο να φύγει από αυτή την περιοχή που κινδύνευε εκείνη τη στιγμή και να απομακρυνθεί. Εσείς κάνατε και τις επόμενες μέρες μια καταμέτρηση σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν και θα θέλαμε να μας αναφέρετε τα στοιχεία που έχετε. Είναι δραματικά τα νούμερα πραγματικά. Σκεφτείτε ότι είναι 240 σπίτια είναι κόκκινα, που σημαίνει ότι είναι είτε κατεδαφιστέα είτε χρειάζεται ολική από την αρχή κατασκευή τους. Είναι 120 τα οποία είναι κίτρινα και είναι και 400 τα οποία είναι πράσινα. Αλλά το ζήτημα πέρα από τα σπίτια είναι και η φυσική καταστροφή που έχει προκληθεί στην περιοχή. Βεβαίως και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έτσι, σκεφτείτε πόσο άσχημο είναι να βλέπετε μια περιοχή που έσφιζε από ζωή, που ήταν πευκόφυτη, αυτή τη στιγμή να είναι μια μαυρίλα. Δηλαδή δεν αναγνωρίζεται η κινέτα με το πώς ήταν και το πώς είναι τώρα. Και χώρια ότι γίνανε και πάρα πολλές ζημιές στις υποδομές. Δηλαδή δεν υπάρχει σήμανση πουθενά, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Είχαμε τρεις γεωτρήσεις σαν δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης, όπου βρισκόντουσαν και καήκανε τα πάντα. Δηλαδή καήκανε οι πίνακες, καήκανε κομμάτια των αγωγών που ήταν, βρισκόντουσαν εκτός, δεν ήταν θαμμένα μέσα, βρισκόντουσαν εκτός της γης. Οπότε έχουν καεί και όλα αυτά. Οπότε η προσπάθεια που έχει γίνει για να δώσουμε νερό και να μπορέσουμε να επανέλθει έστω υποδός η ζωή στην Κινέτα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και η φωτιά ξεκίνησε από ποια περιοχή συγκεκριμένα? Από τα Γεράνια και μετά επεκτάθηκε Ξεκίνησε από τα Γεράνια. Η φορά του ανέμου ήταν προς τη θάλασσα, οπότε με μεγάλη ταχύτητα κατέβαινε η φωτιά από την κορυφή των Γερανίων προς την Κινέτα. Φυσικά την επόμενη μέρα είχαμε ακόμα εστίες οι οποίες κατακαίγανε. Υπήρχαν αναζωοπυρώσεις λοιπόν τις επόμενες μέρες. Και τις επόμενες μέρες, δεν τελείωσε την πρώτη μέρα. Υπήρχε, δηλαδή έχει κάψει πέραν των σπιτιών, η φυσική καταστροφή είναι τεράστια που έχει γίνει στην περιοχή μας. Αυτό που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας είναι το πώς πέρασε η φωτιά από, και πέρασε την Εθνική Οδό, βγήκε στους, δηλαδή μέχρι και στη θάλασσα ουσιαστικά κάτω. Πώς κατάφερε. Έτυχε τη στιγμή που πέρασε η φωτιά να βρίσκομαι και ήταν στην έξοδο πανοράματος. Και μάλιστα η Ολυμπία Οδός εξέτρεπε τα αυτοκίνητα και τα έστελνε στην παλιά Εθνική Οδό για να επιστρέψει προς Αθήνα. Εκείνη τη στιγμή που πηγαίνανε και όλα τα αυτοκίνητα προς τα εκεί, εκείνη τη στιγμή είδα, πετάχτηκε από κουκουνάρι, από τι ήταν, δεν γνωρίζω. Άρχισε να... Ήταν τεράστιος ο αέρα. Ήταν η δύναμη του αέρα ήταν τόσο ισχυρή που πραγματικά δεν ελεγχόταν τίποτα. Σήμερα ξεκινήσαν και οι αποζημιώσεις, από όσο γνωρίζουμε. Έχουν τα σχετικά με την οικονομική ενίσχυση και θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τις αποζημιώσεις. Τι προβλέπετε? Όλα τα κλιμάκια του Δήμου βρίσκονται στην Κινέτα. Έχει γίνει σαν κέντρο το ΚΑΠΗ για να πηγαίνουν οι δημότες και να κάνουν τις αιτήσεις τους. Ούτως ώστε να πάρουν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις που αναφέρθηκαν από την ίδια την κυβέρνηση. Και από όσο ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει κάποια γραφειοκρατική διαδικασία, δηλαδή ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά, όχι, έτσι προσπαθούμε αναφέρουν. Και εμείς να εξυπηρετήσουμε με τις υπηρεσίες του Δήμου τους πολίτες, ούτως ώστε ούτε να ταλαιπωρηθούν, ούτε να καθυστερήσουν η καταβολή των χρημάτων που προβλέπεται να πάρουν. Επομένως, θεωρείτε ότι εσείς το γεγονός ότι εκενώσατε τους τρεις οικισμούς ήταν ένας χειρισμός στο να μην θρηνήσουμε θύματα, ήταν λοιπόν το σημαντικότερο. Δεν θεωρώ ότι αν περάσετε και δείτε μέσα από τους δρόμους και τα καμένα σπίτια, γιατί είναι συγκεκριμένες περιοχές που δεν υπάρχει στο δρόμο, δεν υπάρχει ένα σπίτι το οποίο να είναι κατοικήσιμο αυτή τη στιγμή. Εάν έμενε κάποιος έστω να προσπαθήσει να σώσει το σπίτι του, προφανώς δεν θα ζούσε. Και να ξέρετε ότι είναι δύσκολη η διαδικασία της εκένωσης μιας περιοχής, διότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι δεμένοι με τα σπίτια τους, αντιδρούσαν στην εκένωση. Δηλαδή υπήρχαν και φωνές που λέγανε ότι δεν φεύγουμε, δεν αφήνουμε την περιουσία μας, δεν αφήνουμε το σπίτι μας. Έγινε μεγάλος αγώνας. Για να εκενωθούν λοιπόν. Από όλους τους φορείς για να εκενωθούν. Και υπήρχαν και αντιδράσεις ότι πιστεύανε ότι θα σώσουν το σπίτι τους μέσα σε αυτή την καταστροφή. Και όμως έγινε σωστά όλη η διαδικασία και αυτή τη στιγμή δεν είχαμε ούτε τραυματισμό. Ευτυχώς για την περιοχή της Κινέτας. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στις φωνικές πυρκαγιές που έπληξαν το Μάτι και βέβαια είχαμε τόσους νεκρούς, τρινήσαμε τόσους νεκρούς. Θα ήθελα κατά τη δική σας κρίση να μου πείτε πού οφείλεται το γεγονός στο ότι θρηνούμε τόσα θύματα. Το ότι δεν υπήρχε σχέδιο πρόληψης. Πού οφείλεται, υπάρχει ένα γιατί
σε όλους μας, το οποίο μας μένει αναπάντητο. Από την εικόνα που έχω, γιατί και εγώ από το μάτι δεν έχω εικόνα, απλά είδα την εικόνα στην Κινέτα που ήμασταν εκεί όλοι οι διοίκηση του Δήμου και την εικόνα που έχω δει και εγώ από τα μέσα από την περίπτωση στο μάτι. Mm-hmm. Όταν ο αέρας και η φωτιά είναι τόσο έντονη και υπάρχουν τέτοιες συνθήκες οι οποίες δεν προλαβαίνεις ή δεν είχαν προβλέψει να πούνε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος η φωτιά να φτάσει στο μάτι, mm-hmm. αν δεν είχε αδειάσει η περιοχή εκείνη που δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα, γιατί και στην Κινέτα υπάρχει πρόσβαση στη θάλασσα. Δηλαδή υπάρχουν οι δρόμοι που οδηγούν στην παραλία και δεν είναι όπως είναι στο λιμανάκι, το κόκκινο λιμανάκι, mm-hmm. νομίζω, το οποίο ήταν ένας βράχος και δεν μπορούσε κανένας να κατέβει στη θάλασσα. Λοιπόν, έπρεπε τουλάχιστον να είχαν κενό στην περιοχή. Και από τη στιγμή που πέρασε την Λεωφόρο Μαραθώνος, δεν υπήρχε επιστροφή. Και από ό,τι είδα και στα σχέδια με τους δρόμους, δεν υπήρχαν διέξοδοι, ήταν αδιέξοδα τα περισσότερα. Mm-hmm. Οπότε είχε εγκλωβιστεί όλος αυτός ο κόσμος μέσα. Με αποτέλεσμα να είναι το αποτέλεσμα δυστυχώς και να θρηνήσουμε αυτά τα θύματα που θρύνει όλη η Ελλάδα, που ήταν εθνική καταστροφή πραγματικά. Ένας Δήμος έχει σχέδια εκένωσης και γιατί δεν εφαρμόστηκαν αυτά τα σχέδια εκένωσης? Ένας Δήμος έχει σχέδια εκένωσης. Και φυσικά κρίνει από τη στιγμή και από το μέγεθος μιας καταστροφής. Ούτε μπορείς με μια μικρή υποψία να εκενώσεις έναν ολόκληρο οικισμό και να φέρεις μια αναστάτωση, διότι και η αναστάτωση μπορεί να φέρει χειρότερα αποτελέσματα, mm-hmm. από το να υπάρχει ένας συντονισμός. Εμάς είδαμε τον κίνδυνο, διέκρινε τον κίνδυνο ο Δήμαρχος, έκρινε ότι έπρεπε να εκενωθεί η περιοχή και προχωρήσαμε συντονισμένα σε αυτό. Και λειτουργήσατε και άμεσα. Λειτουργήσαμε άμεσα, mm-hmm. την πρώτη ώρα. Γιατί άμα αυτό ξεκινούσε μετά από μία ώρα, δεν θα προλάβαινε, βέβαια. Γιατί όλες θέλει να πάρει το αυτοκίνητό του, άλλος θέλει να πάρει τα πράγματά του. Και αυτό που μας είπατε, το βασικότερο είναι ότι οι κάτοικοι δεν εγκατέλειπαν εύκολα τα σπίτια. Φαντάζομαι τους. Το ίδιο θα έγινε και στην Ανατολική Αττική. Mm-hmm. Κάποιοι θα προσπάθησαν να τους πείσουν να φύγουν, αλλά δεν αφήνει εύκολα το σπίτι του κάποιος. Αυτό δυστυχώς. Επομένως, θεωρείτε ότι υπάρχει ανυπαρξία, δηλαδή μάλλον αποδίδεται αυτή την καταστροφή στην ανυπαρξία εθνικού σχεδιασμού. Εγώ αυτό που συνειδητοποίησα με αυτά που ακούω, γιατί τις πρώτες ημέρες δεν είχα εικόνα το τι γινόταν από εκεί, διότι mm-hmm. παλεύαμε με τις ειδικές μας. Από εκεί, ναι, την Κινέτα. Εγώ αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι κανένας δεν βρέθηκε στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής να πάρει την ευθύνη πάνω του και να πει το εκενώνω ή δεν το εκενώνω. Δηλαδή, σε όλη τη συζήτηση που κάνουμε αυτές τις μέρες, που ακούω στο ραδιόφωνο mm-hmm. ή όταν είμαι στο αυτοκίνητο, κανένας ακόμα και σήμερα που μιλάμε μετά από τόσες ημέρες, δεν έχει βρεθεί να πει ότι ο Κοσμόπουλος mm-hmm. έπρεπε να πάρει την ευθύνη. Ποιος θα έπρεπε, κύριε Κοσμόπουλε, να αναλάβει όμως την ευθύνη? Με αυτά που έχω ακούσει, ξέρω ότι υπάρχει συντονιστικό τοπικό όργανο, mm-hmm. όπου έχει κάθε Δήμος. Εμείς κάνουμε και τις αρχές της Άνοιξης. Συγκροτείται αυτό, γίνονται κάποιες συζητήσεις με την πυροσβεστική, την αστυνομία. Σε εμάς το κάνουμε κάθε χρόνο στο Δήμο mm-hmm. μας. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ανατολική Αττική. Όπου συντονιζόμαστε όλοι μαζί οι φορείς και ξέρουμε ότι άμα συμβεί κάτι θα καλέσουμε τις συγκεκριμένες υδροφόρες, θα έχουμε τα συγκεκριμένα μηχανήματα τα οποία θα καλέσουμε σε έκτακτη ανάγκη και όλα αυτά. Αυτό γίνεται. Mm-hmm. Όπου υπεύθυνος και επικεφαλής είναι ο Δήμαρχος και όταν είναι εντός του Δήμου μια τέτοια κατάσταση, δίνει ο Δήμαρχος την εντολή που το παίρνει πάνω. Όταν είναι ο επικεφαλής ο Δήμαρχος. Mm-hmm. Προχωράει ο ίδιος. Στην Ανατολική Αττική ακούω διάφορα. Ότι είναι δύο Δήμοι και έπρεπε να πάρθει από την περιφέρεια. Υπάρχει ακόμα και σήμερα που μιλάμε, mm-hmm. δεν έχει ξεκαθαριστεί, ούτε βγήκε κανένας να πει ναι, παιδιά, εμείς έπρεπε να πάρουμε την ευθύνη και να το εκενώσουμε. Κύριε Κοσμόπουλο, όμως, όταν μια φωτιά ξεπερνάει τον ένα Δήμο και πηγαίνει σε άλλον Δήμο, τι γίνεται εκεί, ποιος έχει την ευθύνη? Με τα λεγόμενα αυτών που έχω ακούσει, mm-hmm. η περιφέρεια. Αυτό άκουσα. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι λογικό είναι. Αλλά βέβαια και ένας δήμαρχος, όταν βλέπει τη φωτιά μέσα mm-hmm. στο Δήμο του, θα πάρει την ευθύνη που του αναλογεί για την περιοχή του. Δεν θα το βέβαια. Αφήσει έτσι. Δηλαδή, δεν θα περιμένεις από κάποιο τρίτο να σώσει το Δήμο σου. Πάντως, κύριε Κοσμόπουλε, είναι πολλά τα ερωτήματα. Ακούμε διάφορα σχετικά με τα αίτια της καταστροφής, αν η αντιμετώπιση της ήταν επαρκής, αν υπήρχε τελικά σχέδιο. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Και αυτό που είναι το πιο βασικό είναι ποιος τελικά έχει την ευθύνη. Αυτό είναι το οποίο πραγματικά μένει αναπάντητο. Την ευθύνη για μια εκένωση μιας περιοχής mm-hmm. φυσικά γίνεται, όπως σας είπα πριν, με την mm-hmm. παρουσία του Δημάρχου και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Mm-hmm. Συνεργαζόμενοι βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αν μόνη της η πυροσβεστική προσπαθούσε να εκενώσει μια περιοχή χωρίς τη βοήθεια του Δήμου ή της αστυνομίας, πάλι δεν θα γινόταν. Mm-hmm. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα που είχαμε εμείς στην περιοχή μας. Στην Ανατολική Αττική, σας ξαναλέω ότι. Δύσκολες οι στιγμές, δύσκολες οι ώρες, δηλαδή πρέπει να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα ότι υπήρχε ένας πανικός, ότι η ταχύτητα ήταν του ανέμου και της φωτιάς ήταν τεράστια
Και ήταν και μια περιοχή η οποία δεν είχε δρόμους, ήταν αδιέξοδα στη θάλασσα. Όλος αυτός ο πανικός, υπάρχει μια μικρή δικαιολογία. Δικαιολογία βέβαια καμία δεν πρέπει να υπάρχει από τη στιγμή που μετράμε τόσα, βέβαια, 90 νεκρούς ως τώρα και δεν ξέρουμε πώς είναι. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν. Πραγματικά. Είναι ανατριχιαστικό όταν βλέπεις να πεθαίνουν μικρά παιδιά. Και δεν υπάρχει δικαιολογία για κανέναν. Και το πιο βασικό είναι ότι υπήρχε το μετεωρολογικό δελτίο. Είχαν προβλέψει ότι για τον καιρό, ας πούμε, από την Παρασκευή και η πυρκαγιά ξέσπασε τη Δευτέρα. Σε εμάς και σε εμάς έρχονται δελτία από την πολιτική προστασία της περιφέρειας που αναφέρει ότι την τάδε του μηνός υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή υπάρχει κίνδυνος καταιγίδας σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Πάντα έρχονται και ενημερώνομαστε και όλοι οι αντιδήμαρχοι και η πολιτική προστασία του Δήμου. Αλλά η προετοιμασία πια να είναι. Έχεις το βιτίο του Δήμου, το έχεις έτοιμο. Υπάρχουν κάποιοι υπάλληλοι που είναι έτοιμοι να τους πάρεις τηλέφωνο να κινηθούν. Δεν μπορείς να έχεις όλο το σώμα της πυροσβεστικής, είτε στο μάτι είτε στην κινέτα, να περιμένει αν θα γίνει, γιατί είναι τεράστιες οι εκτάσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται με τις δυνάμεις που υπάρχουν. Πάντως, εμείς αυτό που παρατηρούμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εφαρμόζεται έτσι από τη δεκαετία του 70 μάλιστα, σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Βλέπουμε τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις να τρέχουν πρώτη στη φωτιά, το 98% των πυροσβεστών να σβήνουν φωτιές εν τη γενέση τους. Υπάρχει εθνικό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων και θα ήθελα να κάνετε μία σύγκριση με την Ελλάδα, με το τι γίνεται σε εμάς εδώ. Ακούστε, στην Ελλάδα δυστυχώς λειτουργούν στραβά πολλά πράγματα. Και από τη μεριά του κράτους και από τη μεριά των πολιτών. Δηλαδή, αν σκεφτείτε, θα σας πω ένα παράδειγμα, τι κίνδυνος υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που όλοι οι πολίτες καθαρίζουν λόγω αυτού που έγινε στο μάτι και στην κινέτα. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα από τη Δευτέρα. Θυμηθήκαν όλοι τώρα να κόψουν τα χορτάρια και τα δέντρα στα σπίτια τους και να τα βγάλουν στο δρόμο. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουν σχηματιστεί τεράστιοι όγκοι που σε φυσιολογικές συνθήκες θα μπορούσαμε να τα μαζεύαμε. Αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντρωθεί τεράστιοι όγκοι με χόρτα ξερά έξω από τα σπίτια τους, γιατί πιστεύουν ότι από τη στιγμή που καθαρίζει το σπίτι του, σώθηκε αυτός σε όλη την περιοχή. Και αυτό συμβαίνει, δεν συμβαίνει μόνο στο Δήμο το δικό μας. Ναι, συμβαίνει στη Μαγούλα, συμβαίνει στον Ασπρόπυργο. Και υπάρχει ένας πανικός από τον κόσμο. Εμάς, εγώ δέχομαι δεκάδες τηλέφωνα την ημέρα να κόψουμε τα χορτάρια του οικοπαίδου, του Χ, του Ψ που δεν πήγε, που δεν ενδιαφέρθηκε. Και υπάρχουν και κάποιοι πολίτες που δεν κόβουν ούτε τα δικά τους και παίρνουν τηλέφωνο το Δήμο και ζητάνε να κοπούν τα δικά τους τα χορτάρια. Υπάρχει μια παραλογία γενικότερα. Λοιπόν, συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο αντιμετώπισης. Αν θέλει ένας Δήμος, το έχει. Εμείς και το έχουμε. Και αυτομάτως συγκροτήθηκε η ομάδα η οποία συντόνισε ό,τι χρειάστηκαν οι πυρόπληκτοι της περιοχής. Αυτομάτως ήρθαν μηχανήματα, αυτομάτως είχαν καλεστεί οι υδροφόρες. Δηλαδή, 20 λεπτά μετά την πυρκαγιά είχαν έρθει όποιες υδροφόρες υπήρχαν στο ιδιωτών στο Δήμο Μεγαρέων. Αυτομάτως η δημοτική επιχείρηση έδωσε νερό στους κρουνούς σε συνεννόηση με την πυροσβεστική. Κανένας δεν τα κάνει όλα τέλεια. Αλλά τουλάχιστον δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό και συντονίζεις με τα μέσα που έχεις. Όμως, μήπως η πολιτική προστασία, μήπως εκεί θα πρέπει να ρίξουμε κάποιες ευθύνες σχετικά με τον σχεδιασμό? Γιατί βλέπουμε, αν συγκρίνουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η κατάσταση είναι καμία. Δηλαδή, βλέπουμε μια μεγάλη διαφορά. Βλέπουμε στον τρόπο πώς διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις, πώς λειτουργούν άμεσα. Και ότι υπάρχει και σχεδιασμός. Υπάρχει και σχεδιασμός. Και εδώ υπάρχει ένα σχεδιασμός. Το θέμα είναι ότι οι συνθήκες που γίνονται. Κάποιες πυρκαγιές πιστεύω ότι δεν μπορούν να προβλεφθούν και να υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός όταν λείπανε, είχε υπάρξει μια τεράστια φωτιά στην κινέτα και λείπανε κάποια οχήματα και ήταν στην κινέτα. Ήρθαν να ενισχύσουν. Εμένα υπήρχε θελοντική οργάνωση από την Ανατολική Αττική που με πήρανε τηλέφωνο μόλις άρπαξε φωτιά και μου στείλανε ένα όχημα από την Πεντέλη. Και ήταν στις 2 η ώρα, ήταν το αυτοκίνητο στην κινέτα και βοήθαγε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Και οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που είναι εθελοντική ομάδα και είχαν τη διάθεση να βοηθήσουν και να στείλουν τους εθελοντές τους, πιάσανε μετά από 3 ώρες που πήρκα η φωτιά. Πάντως, κύριε Κοσμόπουλε, κάνουμε μία σύγκριση έτσι, και βλέπουμε ότι στην Καλιφόρνια υπήρχαν σε 4 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή ήταν πολύ λίγοι νεκροί και συγκριτικά εμείς σε λίγες ώρες τρενίσαμε τόσα θύματα. Και, θέλετε να σας πω μια προσωπική μου άποψη? Βεβαίως, την άποψή σας θα πιστεύω ότι με τα επίγεια μέσα. Δεν σβήνει φωτιά. Επειδή το έχουμε δει σε μικροφωτιές που συμβαίνουν. Αν δεν παρέμβει αεροπλάνο να κατασβέσει τη φωτιά από αέρος, δεν σβήνει φωτιά. Και τα μέσα ήταν λίγα αυτά που είχαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Δηλαδή, και υπήρχαν βέβαια και λόγω του ανέμου τα Καναντέρ, προσγειωθήκαν κατευθείαν, κάνανε δύο πτήσεις και σκεφτείτε ότι πηγαίνανε και γεμίζανε από τον κόλπο της Ελευσίνας γιατί δεν μπορούσαν λόγω του κυματισμού, ενώ ήταν δίπλα η θάλασσα να πάρουν νερό. Και επίσης τα ελικόπτερα τύπου Ericsson, τα οποία κάνουν με χειρουργική ακρίβεια στην ουσία σβήνουν φωτιές, θα μπορούσαν να σώσουν κάποια σπίτια ή κάποια όρια. Και αυτά ήταν λίγα. Δηλαδή, σε μια τέτοια, σε ένα μέτωπο χιλιομέτρων, τι κατάσταση να κάνεις που παίρνει έναν νερό μέσα. Βέβαια. Πάντως αυτό που τα πτυτικά βλέπουμε... μέσα είναι αυτά που θα μπορούσαν να σώσουν μια κατάσταση όταν πέσουν όλα μαζί. Πάντως, κύριε Κοσμόπουλο, αυτό που βλέπουμε έτσι και περνώντας κάθε μέρα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών ο ένας στον άλλον. Ο κόσμος έχει μπερδευτεί, ακούνε διάφορα. Είναι προβληματισμένος όλος ο κόσμος, πέρα από τη θλίψη που έχει προκαλέσει έτσι, η απώλεια τόσων ανθρώπων από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι όταν είσαι σε μια θέση ευθύνης, ανεξαρτήτως ποια είναι η θέση ευθύνης αυτή, πρέπει να παίρνεις και την πρωτοβουλία και να βγαίνεις μπροστά να σώσεις μια κατάσταση. Δηλαδή, όλοι, αντί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι προτιμότερο από το να σωθεί μια ζωή, να μπεις μπροστά και ας πάρεις και την ευθύνη. Και να πεις ότι έκανα μια κίνηση για να σωθεί ένας άνθρωπος. Η αξία της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή καλύτερα, λυπάμαι που το λέω, αλλά το πιστεύω, να κυκόντουσαν χίλια στρέμματα και να μην παθαίνει ένας άνθρωπος τίποτα. Όλα τα στρέμματα και τα σπίτια θα ξαναγίνουν. Η ανθρώπινη ζωή και ο πόνος και το σοκ που έχει προκαλέσει σε όλους μας αυτό που έγινε στο Μάτι, δεν ξέρω τι πόνο έχει προκαλέσει. Είναι σοκαριστικό. Κύριε Κοσμόπουλε, θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα για την επόμενη μέρα στην Κινέτα. Ποιες είναι οι δράσεις που έχετε λάβει? Κοιτάξτε, για να μην από την επόμενη πάλι. Μέρα της πυρκαγιάς, θα πούμε πρώτα στο, σας πω λίγο για το κομμάτι το οποίο είναι στη βοήθεια των ανθρώπων που έχουν πληγεί. Θα ήθελα επί της ευκαιρίας να ευχαριστήσω όλες τις εθελοντικές οργανώσεις της περιοχής, πρόσκοποι, απλοί πολίτες, εταιρείες για την βοήθεια, είτε σαν εργατικό δυναμικό, στα τρόφιμα που φέρανε για στην διαλογή τους και στη διανομή τους. Πραγματικά ήταν συγκινητικό το κύμα αλληλεγγύης. Ήταν συγκινητικό και ίσως υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή από αυτό που είδα και στις πλημμύρες που είχαμε τον Νοέμβρη, αλλά και τώρα, πραγματικά υπάρχει ελπίδα σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει διάθεση όλου του κόσμου να προσφέρει και να βοηθήσει. Επομένως, κύριε Κοσμόπουλε, μου δίνετε έτσι μια ωραία πάσα να πούμε ότι τελικά είναι ελπιδοφόρο αυτό και ότι μπορούμε να πιστέψουμε ότι τελικά οι πολίτες μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια γροθιά, ενωμένοι. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά ο Έλληνας, εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι μπορεί να είναι να μην τον ενδιαφέρουν πολλά πράγματα όταν είναι σε φυσιολογικές συνθήκες, αλλά όταν η δυσκολία στο διπλανό του είναι έντονη και μεγάλη, δίνει απλόχερα και αυτό που δεν έχει. Πραγματικά. Λοιπόν, για την επόμενη μέρα που λέγαμε. Από τη στιγμή αυτή έχουμε δώσει σε τρόφιμα, είναι καλυμμένος όλος ο κόσμος της περιοχής της Κινέτας. Τρόφιμα, νερό, φάρμακα. Υπάρχουν εκεί 24 ώρες 24 άνθρωποι του Δήμου και εθελοντές, οι οποίοι συντονίζουν όλες αυτές τις δράσεις στα γραφεία της Ομοσπονδίας της Κινέτας από την πρώτη μέρα. Δηλαδή από το, από το βράδυ της Δευτέρας είχαμε νερά, είχαμε τρόφιμα και μπορούσαμε και δίναμε στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, ο Δήμαρχος είχε κάνει όλες τις ενέργειες, είχε πάει μάλιστα και στη σύσκεψη με το, υπό τον Πρωθυπουργό, που είχε γίνει για τους δημάρχους των πυρόπληκτων περιοχών. Και έχουν δρομολογηθεί μέτρα τα οποία είναι στις υποδομές για την αποκατάσταση των υποδομών. Έχουν δρομολογηθεί αντιπλημμυρικά, γιατί ήδη με την πρώτη βροχή προχθές, χθες, δεν ξέρω αν είδατε ένα βίντεο. Προβλήματα, είδαμε τις εικόνες που επικράτησαν. Από το ρέμα της Μπίκας ήταν συγκλονιστικό, δηλαδή ένα ρέμα που δεν γέμιζε τόσο πολύ. Είδαμε ότι κατέβαζε ένα μαύρο πράγμα από το βουνό και ήταν γεμάτο το ρέμα. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουν προειδοποιήσει και τις επόμενες ώρες για έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι, έχουν δώσει μέχρι το Σάββατο, έχουν πει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τα δέντρα. Αλλά και το κλίμα μας έχει γίνει περίεργο. Όπως είδαμε, εμείς είχαμε πάλι ζημίες 26 και 27 Ιουνίου. Και το πιο σημαντικό είναι και η καταστροφή του περιβάλλοντος που έχει προκαλέσει. Αυτό που αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως. Είναι, τι να σου πω, κλαις. Πας στην Κινέτα, όλοι πηγαίνουμε, έχουμε περάσει βέβαια από μικρά παιδιά. Δεν αναγνωρίζεις την περιοχή. Δηλαδή, αιωνόβια πεύκα, τα οποία δεν είχαν προφανώς καεί ποτέ, είναι κάρβουνο και δεν έχει αλλοιωθεί το περιβάλλον το ίδιο. Δυστυχώς αυτό είναι άσχημο, κύριε Κοσμόπουλε. Ας ελπίσουμε σε καλύτερες μέρες. Να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, τουλάχιστον και πλέον
να μας γίνει δυστυχώς ένα μάθημα αυτό που έχει συμβεί προς όλους και στην κεντρική εξουσία και στην περιφέρεια και σε όλους και να μπορέσουμε να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο. Κύριε Κοσμόπουλε, παρά αυτή την αποκαρδιωτική εικόνα που βλέπουμε έτσι, στις προηγούμενες ημέρες της Κινέτας, βλέπετε εσείς κόσμο να έρχεται να κάνει μπάνιο? Δειλά-δειλά έχουμε ξεκινήσει και καλό θα είναι να καλέσουμε και τον κόσμο. Η θάλασσα της Κινέτας δεν έχει πάθει τίποτα. Η θάλασσα της Κινέτας είναι εκεί. Υπάρχουν μαγαζιά τα οποία τώρα έχουν περισσότερο από ποτέ την ανάγκη ακριβώς να τα υποστηρίξουμε. Αυτό. Διότι είναι αμαρτία σε μια περίοδο που ούτε καν είχε ξεκινήσει με τις κακοκαιρίες που είχαμε να συμβαίνει αυτό και τα μαγαζιά, γιατί έχουν τα έξοδα τους ή δουλεύει προσωπικό. Καλό είναι λοιπόν και σαν έκκληση προς τον κόσμο, το μπάνιο μπορούν να πάνε να το κάνουν στην Κινέτα και να βοηθήσουν και τους ανθρώπους με τον τρόπο τους, μέσω της διασκέδασής τους. Εμείς είχαμε έρθει την δεύτερη μέρα και κάναμε ρεπορτάζ στην περιοχή της Κινέτας και πραγματικά αυτό που αντικρίσαμε ήταν τη θλίψη. Έκλαιγαν οι άνθρωποι που είχαν τα καταστήματα κοντά στην παραλία. Δηλαδή, εντάξει, ήταν εικόνες αποκαρδιωτικές πραγματικά. Και θέλουν στήριξη αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι έτσι αυτό πολύ... και είναι μια έκκληση μέσα από την εκπομπή σας να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι ένα μπάνιο στην Κινέτα. Να αφού να η το παραλία είναι εδώ, η θάλασσα δεν έχει πάθει. Η θάλασσα είναι όμορφη όπως ήταν και καθαρή. Κύριε Κοσμόπουλε, τώρα θα ήθελα να θίξουμε ένα άλλο θέμα σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Επειδή ακούμε κάθε μέρα να αυξάνονται τα κρούσματα και σύμφωνα με το ΚΕΛΠΝΟ, έχουμε 22 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 9 συγκεκριμένα βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Έτσι όπως αναφέρουν, τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται στην περιοχή των Μεγάρων. Θα ήθελα να μας αναφέρετε ποια είναι τα μέτρα πρόληψης που έχετε λάβει από εδώ και πέρα. Εμείς έχουμε έρθει σε επικοινωνία με το ΚΕΛΠΝΟ από την πρώτη στιγμή που υπήρχε το πρώτο κρούσμα. Η περιφέρεια κάνει κάθε χρόνο, ξέρετε, όπως γνωρίζετε κι εσείς, ραντίζει για τα κουνούπια σε συγκεκριμένα σημεία όπου είναι είτε οι καλαμιές, όπου έχει στάσιμα νερά στην ουσία. Έτσι λοιπόν έγινε και φέτος. Προέκυψε το ζήτημα με τον ιό του Δυτικού Νείλου, το οποίο είναι στο συγκεκριμένο κουνούπι που τον μεταφέρει. Και από τη στιγμή εκείνη με τα έγγραφα που κάναμε, μας υπέδειξε η περιφέρεια και με την άδειά της, γιατί ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα, απαγορεύεται να ραντίσει όπου θέλει μόνος του. Μας υπέδειξε το υγειονομικό της περιφέρειας σημεία τα οποία μπορούσαμε να ραντίσουμε. Ξεκινήσαμε ραντίσματα σε φρεάτια, πάλι σε στάσιμα νερά, μόνοι μας. Έχουμε κάνει αρκετούς ψεκασμούς. Σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες που μας δίνει το υγειονομικό, γιατί το να πάρει κάποιος ανεξέλεγκτα και να ραντίζει μπορεί να προκαλέσει ένα τέτοιο μεγαλύτερο πρόβλημα από το ήδη υπάρχει. Απλά ψυχραιμία πρέπει να υπάρχει στον κόσμο. Αυτό είναι το πιο βασικό, το βασικό έτσι, για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος. Να μην υπάρχει, ναι. Οι οδηγίες είναι συγκεκριμένες, μπορεί οποιοδήποτε να τις βρει στο ίντερνετ πλέον που είναι διαδεδομένο. Οπότε δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Μία ψυχραιμία. Και να προχωρήσουμε. Απλά ο κόσμος έχει πανικοβληθεί γιατί βλέπουμε καθημερινώς να αυξάνονται τα κρούσματα. Και εντάξει, αυτό που ανησυχεί είναι το ότι υπάρχουν τα κρούσματα στην περιοχή των Μεγάρων. Το γνωρίζουμε και γι' αυτό έχει δοθεί εντολή. Ζητάμε τις άδειες όπως προβλέπεται από τον νόμο και προχωράμε σε ψεκασμούς εκεί που μας επιτρέπουν. Γιατί οι ψεκασμοί είναι πολύ επικίνδυνο να γίνονται ανεξέλεγκτα και από τον οποιονδήποτε. Μπορεί ο κάθε πολίτης, όπως επιτρέπεται, να ραντίζει στο χώρο του πέρα από τη μεριά της περιφέρειας και του Δήμου που ραντίζει φρεάτη και σε συγκεκριμένα σημεία, μπορεί ο καθένας να ραντίζει τον κήπο του και ειδικά όπου υπάρχει γκαζόν, όπου αυτά κρύβονται μέσα γιατί έχει υγρασία και τουλάχιστον να προστατεύσει το σπίτι του. Με αυτόν τον τρόπο και επιτρέπεται και προστατεύεται περισσότερο. Κλείνοντας, κύριε Κοσμόπουλο, δεν ξέρω αν θα θέλατε να προσθέσετε κάτι ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας. Εγώ θέλω να πω κουράγιο στις οικογένειες των θυμάτων της Ανατολικής Αττικής, διότι ήταν ό,τι πιο συγκλονιστικό έχουμε ζήσει σαν χώρα τα τελευταία χρόνια και είμαστε δίπλα στους πολίτες και τους κατοίκους της Κινέτας. Και ό,τι χρειαστούν, ξέρουν ότι ο Δήμος είναι μόνιμα ανοιχτός και θα τους στηρίξουμε μέχρι τέλους. Μάλιστα. Κύριε Κοσμόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ευχηθούμε να ελπίσουμε σε καλύτερες ημέρες από εδώ και πέρα. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα χαρακτηριστικό βίντεο από την περιοχή του Ματιού, καθώς η κάμερα του Attica TV βρέθηκε εκεί. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Στα
στάχτες και από καΐδια είναι ό,τι απέμεινε από το μάτι. Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων σε ξηρά και θάλασσα, η επόμενη μέρα βρίσκει την πόλη φάντασμα να θρυνεί βουβά τους νεκρούς της. Μάτι μία εβδομάδα μετά τα τραγικά γεγονότα της 23ης Ιουλίου. Στρατός και εθελοντές μοιράζουν τρόφιμα και νερό στους πυρόπληκτους, οι οποίοι καταγγέλουν την ολιγορία Δήμου, αστυνομίας και πυροσβεστικής. Η οργή των κατοίκων ξεχυλίζει. Τέσσερις εκκλησίες μια καμπάλα δεν χτύπησε. Και φέρανε τον κόσμο από τη Λεωφόρο Μαραθώνο, τον κατεβάσανε από αυτόν εδώ το μονόδρομο. Άμα ήταν Κυριακή και ήταν 2.000 αμάξια, τι θα γινότανε? Θα μιλάγαμε για 2.000 άτομα νεκρούς. Κανένας, ούτε ένας αστυνομικός, ούτε ένα πυροσβεστικό σώμα. Τίποτα. Ντροπή τους μόνο και μόνο που κάθονται ακόμα στις καρέκλες. Ντροπή τους. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, προλάβαμε και φύγαμε. Αυτό είναι. Πότε γυρίσατε πάλι στο σπίτι, πότε καταφέρατε? Προσπαθήσαμε να γυρίσουμε το βράδυ, ήταν αδύνατο να προσεγγίσουμε και όταν προσεγγίσαμε κάπου μετά από πολλές ώρες, εγώ φοβήθηκα, δεν ήθελα να αντικρίσω αυτό το θέαμα. Δεν υπήρχε χρόνος, ήταν τόσο γρήγορα. Δηλαδή μετά από μισή ώρα που ήταν η φωτιά πάρα πολύ μακριά από εμάς, είχε φτάσει σπίτι μας. Υπήρξε πλήρης άγνοια του κινδύνου, ο οποίος συνδυασμένος με τους βορειοδυτικούς ανέμους δημιούργησε αυτό το κυκλωτικό ρεύμα και έκαψε το σύμπαν. Μιλάμε για τη μέγιστη ανικανότητα. Τι να πω. Φύγαμε προς τον Άγιο Ανδρέα. Θα ήμουν απαλαβός να πάω στη διέθεση του ανέμου. Αλλά κάποιοι μη οδηγηθέντες ορθώς πήγανε προς τα εκεί και καήκανε. Πόσοι αστιφύλακες ή χωροφύλακες, ξέρω εγώ, θα έπρεπε να υπάρχουν για να δώσουν οδηγίες σε 2.500 σπίτια? Ο κύριος Αντώνης Κρητικός, γέννημα θρέμα της περιοχής, απαντά οργισμένος και σε όσους κατηγορούν τους κατοίκους για την ανέγερση κατοικιών χωρίς την απαραίτητη άδεια, όπως ο Υπουργός Άμυνας, που στη συνέντευξή του απέδωσε την ανίποτη τραγωδία στην αυθαίρετη δόμηση που έκλεισε τους δρόμους διαφυγής και ουσιαστικά στους κατοίκους που έχτισαν πάνω στην ακτογραμμή. Αυτό είναι το παλιότερο σπίτι στον οικισμό. Χτίστηκε από τον παππού μου, τον Αλέξανδρο Ζήση, που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη Αρβανίτης. Απόφυτος της μεγάλης του γένους σχολής. Μέγας καπνέμπορος της Τουρκίας. Αυτό χτίστηκε σαν παραθεριστική κατοικία το 1934. Τότε στο 1934 ούτε στο Σύνταγμα δεν έπαιρνες άδειες. Το 1979 πήγα για 6 τετραγωνικά και πήρα άδεια. Ευτυχώς που την έχω, για οτιδήποτε δοσοληψίες θα έχω με την ασφαλιστική εταιρεία. Εκτός σχεδίου δομήσεως, είχα δικαίωμα υπόλοιπων συντελεστού. Με αυτό έκτισα το πίσω, με άδεια του 1992. Και πέραν τούτου, δίπλα από εδώ, με το χρυσό μου το γείτονα, οι παππούδες μας αφήσανε εκατέρωθεν 1 μέτρο, για να μπορεί ο Κοσμάκης να κατεβαίνει στη θάλασσα. Βρισκόμαστε σε ένα από τα χαρακτηριστικά σοκάκια της περιοχής Μάτι. Στενό, με τα βίας χωρούν να περάσουν 2 άτομα, ενώ είναι τυφλό, καθώς οδηγεί σε γκρεμό. Και γύρω μου όλα καμένα. Το κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Ακόμα και σήμερα, μία εβδομάδα μετά τη φωνική λέλαπα, εθελοντές προσέρχονται στο Δημαρχείο Ραφίνας Πικερμίου για να συνεισφέρουν με όποιον τρόπο χρειάζονται. Σύμφωνα με την κυρία Λαγωνικάκου, που είναι κάτοικος της περιοχής και εθελόντρια, δεν υπάρχει καμία συνεννόηση με το Δήμο Μαραθώνα, ενώ είναι μεγάλη ανάγκη σε υγρά καύσιμα. Έχουμε συγκλονιστεί από τη συνεισφορά των ανθρώπων που έρχονται εδώ ως εθελοντές. Άλλοι για να φέρουν πράγματα που κάνουμε εκκλήσεις και άλλοι να δουλέψουν οι ίδιοι σε πάσης φύσεως δουλειές. Αυτό περισσότερο που μας έχει συγκινήσει είναι ότι οι εθελοντές που είναι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι περισσότεροι είναι από τα δυτικά προάστια, έρχονται από την Ελευσίνα και όλες τις περιοχές και κάθονται μαζί μας όλη την ημέρα. Κάνουμε έκκληση. Όποιος μπορεί, όποια εταιρεία μπορεί, λάστιχα ποτίσματος, πιεστικά μεγάλα λάστιχα για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε αυλές και σπίτια. Είναι πολύ δύσκολη, σχεδόν μηδενική
η επικοινωνία μας με το Δήμο. Δεν μπορούμε μόνο με τους εθελοντές που έχουν εγκατασταθεί στο πολιτιστικό πάρκο του Δήμου Μαραθώνα. Ψάχνω για λίγα λίτρα βενζίνη να λειτουργήσουμε την γεννήτρια που έχουμε εδώ για να έχουμε ρεύμα για τα ψυγεία και για να έχουμε ρεύμα το βράδυ και δεν μπορώ να βρω άκρη. Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου, γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Η προσπάθεια η οποία γίνεται και από την πλευρά του Δήμου, αλλά περισσότερο και από την ίδια την πολιτεία, είναι πώς θα μπορέσει αυτή η διαδικασία να γίνει με όσο δυνατόν λιγότερα χαρτιά και λιγότερη γραφειοκρατία. Και σε αυτό το τομέα προσπαθούμε και θεωρώ ότι προσπαθεί και η πολιτεία να το κάνει αυτό. Είδατε ότι στο διπλανό κτίριο του πνευματικού κέντρου έχουν εγκατασταθεί 12 θέσεις εργασίας για να μπορέσουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις για να δοθούν τα βοηθήματα. Τα βοηθήματα αυτά, όσα είναι να καταβληθούν από το Δήμο, σας θυμίζω ότι θα πρέπει από το Υπουργείο να περάσουν στο Δήμο και βεβαίως όταν θα εγκριθούν, ο Δήμος θα τα δώσει στους πληγέντες. Συνεχίζεται αυτή τη στιγμή να δουλεύουμε μαζί με τους εθελοντές, υπάλληλοι του Δήμου και εθελοντές, να συγκεντρώνουν τρόφιμα, να κατευθύνουν τους εθελοντές στοχευμένα ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Στους δρόμους έχετε παρακολουθήσει ότι και τα συνεργεία της ΔΕΔΙΕ προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες που υπάρχουν για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η υδροδότηση έχει αποκατασταθεί, θα έλεγα, μέσα σε 12 ώρες, τουλάχιστον στο κομμάτι του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν αναλάβει την ψυχοκοινωνική φροντίδα των πυρόπληκτων για τους επόμενους 3 μήνες. Γιατί το κόσμο είναι την Τρίτη το πρωί εδώ με 3 κλιμάκια. Το ένα κλιμάκιο είναι στο κέντρο υγείας Ραφίνας, το δεύτερο είναι εδώ στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Ραφίνας και μια κινητή ομάδα που κινείται σπίτι στο σπίτι με γιατρούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές και οι τρεις ομάδες δρούν στην περιοχή από την Τρίτη το πρωί στην καθημερινή βάση και το Σαββατοκύριακο. Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο. Να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο για σήμερα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γεράσιμο Δραγωμάνοβιτς, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΑΚΙΠΟΠ, δηλαδή του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Σαλαμίνας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θα ήθελα, κύριε Δραγωμάνοβιτς, και μία δική σας τοποθέτηση σχετικά με την επικαιρότητα όσον αφορά τις φωνικές πυρκαγιές που βιώνει η χώρα μας. Βλέπουμε ότι είναι η χώρα μας από την τραγωδία και από τις εφιαλτικές μαρτυρίες και από τις εικόνες που πραγματικά εικόνες που παγώνουν το αίμα, κύριε Δραγωμάνοβιτς. Για μένα ναι, είναι μια ανίποτη τραγωδία για την πατρίδα μας. Και θα συνιστούσα να ακούμε και χρησιμοποιώ το πληκτικό αστερώσιο και τον εαυτό μου επειδή ανακατεύομαι στα κοινά, όσοι ανακατευόμαστε στα κοινά είτε σε κεντρική πολιτική σκηνή, στην τοπική αυτοδιοίκηση, να ακούμε, να σταματήσουμε τα λόγια. Mm-hmm. Γιατί τώρα τελευταία βλέπω ότι αντί να σκύψουμε το κεφάλι και να θρηνήσουμε τους ανθρώπους της πατρίδας μας, τους συνανθρώπους μας, προσπαθούμε να δείξουμε ποιος έχει την ευθύνη. Ακριβώς, ή να τη βγάλουμε από πάνω μας, λες και τον κόσμο, τον ενδιαφέρει αυτό. Σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή, ο τραγική. Ο κόσμος τον ενδιαφέρει να ακούσουμε την οργή του, mm-hmm. τη θλίψη του και να είμαστε δίπλα του. Θα έρθει ο καιρός, θα έρθει το χρονικό σημείο που θα τεθούν 2 ερωτήματα. Υπάρχουν ευθύνες, αλλά θα αποδοθούν. Είμαστε στην Ελλάδα. Και το μάθημα το πήραμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Το πήραμε. Ο κόσμος δεν θέλει ούτε ποιος θα πάρει την πολιτική ευθύνη, ούτε ζητά αίμα. Ο κόσμος ο απλός δεν ζητά αίμα. Ζητάει όμως από ένα κράτος να κάνει αυτό που πρέπει και να προλαμβάνει. Όλα τα άλλα, οι φωνές,
οι δικαιολογίες να σταματήσουν επιτέλους. Αφήστε τον κόσμο να θρηνήσει, να θρηνήσουμε μαζί του και να είμαστε δίπλα του, ο καθένας από το μετερίζει του, mm-hmm. ό,τι περισσότερο μπορεί να κάνει. Γιατί ποτέ δεν θα είναι πολύ μπροστά σε αυτό που έχουν ζήσει. Μιλάμε για οικογένειες που ξεκληρίστηκαν, το έχουν συνειδητοποιήσει κάποιοι. Εγώ δεν στέκομαι στα σπίτια και συγγνώμη που το λέω. Mm-hmm. Οικογένειες ξεκληρίστηκαν, το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό. Έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που σωθήκανε, που νοσηλευτήκανε, έχουν σκεφτεί ότι μπορεί να έχουν στιγματιστεί, δηλαδή το μυαλό τους, ποτέ να μην φύγει από το μυαλό τους αυτές οι εικόνες. Έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Δεν μιλάμε, δηλαδή η Τουρκία έκανε στη Συρία, αν μου επιτρέπετε, μία επίθεση και είχαμε 13 νεκρούς. Έχουν καταλάβει για πόσα θύματα μιλάμε στην πατρίδα μας. Και όχι τίποτα άλλο. Αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη, με τον προηγούμενο καλεσμένο στη συζήτησή μας και στην Αμερική, βλέπουμε ότι είναι λίγα τα θύματα τα οποία και μέσα σε πόσες μέρες. Εμείς μιλάμε για ώρες και εκατοντάδες νεκροί. Και δυστυχώς δεν είναι και τα νέα κάθε μέρα. Δυστυχώς δεν είναι ελπιδοφόρα. Δεν είναι ελπιδοφόρα, όπως το είπατε. Δεν είναι ελπιδοφόρα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εμείς όλοι. Γιατί νομίζω ότι στο DNA του Έλληνα υπάρχει αυτό ακόμα, δεν μας το έχουν βγάλει δυστυχώς. Ευτυχώς, mm-hmm. δυστυχώς για κάποιους άλλους. Mm-hmm. Να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και σε όποιον άνθρωπο έχει ανάγκη για όσο χρονικό διάστημα. Όχι τώρα που είναι στην επικαιρότητα ή μπορεί να εξυπηρετεί κάποιους που είναι τώρα στην επικαιρότητα. Mm-hmm. Για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Και μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα να σας θέσω ένα ερώτημα σχετικά με το πώς λειτουργήσατε εσείς στο Δήμο Σαλαμίνας ως συμπαράσταση, ως πώς δείξατε την αλληλεγγύη σας. Και σε μια άλλη, την προηγούμενη φορά που είχα την τιμή να με καλέσετε, mm-hmm. σας είχα πει ότι είμαι πολύ περήφανος που στη Σαλαμίνα έχουμε τόσο ενεργούς πολίτες και τόσο μεγάλο την έννοια του εθελοντισμού. Αστραπιαία ο κόσμος από μόνος του, από διαδικτυακές ομάδες, καλέσματα, με εντολή της Δημάρχου, αναπληρωτής, Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος, ο κύριος Αγαπίου, να μαζεύσουμε τρόφιμα, mm-hmm. Εθελοντικές άλλες ομάδες, σχολεία ανοίξανε, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, σύλλογοι δασκάλων. Και λειτουργήσατε και άμεσα, αυτό που πρέπει να το τονίσουμε. Έγινε πάλι κάτι το οποίο ήταν απίστευτο. Μέσα σε ένα 24ωρο, σε διάφορα σημεία είχαμε το κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο της Σαλαμίνας με επικεφαλής την κυρία Έφη Ζήση, που ούτως ή άλλως κάνει τρομερή δουλειά, ενεργοποιήθηκαν όλοι. Και αυτό έτσι το αποκορύφωμα ήταν ότι με προτροπή έτσι πολιτών έψαξα να δω αν μπορούσαμε, γιατί γνωρίζετε ότι οι κινητές μονάδες αιμοδοσίας, mm-hmm. εκείνες τις ημέρες τουλάχιστον τις τρεις πρώτες, είχαν πάει σε τρία νοσοκομεία της Αθήνας και στο κεντρικό, στο Θριάσιο, που είναι και ο θάλαμος εγκαυμάτων, η Πτέρυγα, mm-hmm. που είναι εκεί πέρα. Και προκάναμε μία προσπάθεια να γίνει μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, μήπως ερχόταν μία κινητή μονάδα αιμοδοσίας. Καταλαβαίναμε τη δυσκολία, όλοι ήντουσαν εκεί που θα έπρεπε να είναι δίπλα στους ανθρώπους. Επικοινώνησα με το γραφείο της διοικήτριας της κυρίας Ιορδανίδου της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας. Αμέσως κινητοποιήθηκε η βουλευτής της Β' Πειραιά, η κυρία Νίνα Κασιμάτη, mm-hmm. την ευχαριστώ. Και πήραμε και κανονίσαμε με τον κύριο Κούρλα, είναι υποδιοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, και τον κύριο Σιούρνη, ο διευθυντής αιμοδοσίας, και μας στείλαν την κινητή μονάδα αιμοληψίας του Τζανίου. Mm-hmm. Δηλαδή το κανονίσαμε 8 η ώρα το βράδυ, στις 9.30 ώρα το πρωί είχαν έρθει στη Σαλαμίνα και σε 4 ώρες καταφέραμε και μαζέψαμε 84 φιάλες αίματος. Ο κόσμος... Πολύ συγκινητικό αυτό, πραγματικά, ναι, βέβαια. Ήταν και το συγκινητικό ήταν, που καμιά φορά λένε ότι η νεολαία απέχει. Δεν απέχει. Ήρθανε τόσα παιδιά νέα να δώσουνε, που για μας αυτό ήταν το πιο συγκινητικό. Και, και ακόμα το ότι και άνθρωποι που ξέρετε ότι δεν μπορεί να δίνουν οι άντρες, πρέπει να έχουν περάσει 3 μήνες για να έχεις δώσει αίμα, για να ξαναδώσει μάλλον, και γυναίκες, ερχόντουσαν να δώσουν, ότι γιατί να μην μπορώ. Δηλαδή, ενώ ξέραν ότι είχαν κάποια δυσκολία για να δώσουν, ήταν για μας, για τη Σαλαμίνα, για το νησί μας, για το Δήμο μας, πολύ ένιωσε έτσι σε μια πολύ συγκινησιακή στιγμή και η Δήμαρχος, ότι αυτό το κάλεσμα και όλη αυτή η προσπάθεια που κάναμε αυτοί οι 5-6 άνθρωποι, ο κόσμος
Μακάρι να είχαμε την μονάδα συνέχεια και να δίναμε. Για μας ήταν αυτό, πολύ σημαντικό. Αυτό, κύριε Δραγωμάνοβιτς, δίνει και την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον στο ότι θα μπορούμε να λειτουργήσουμε συλλογικά. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό. Και αύριο, μάλιστα, το πρωί και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Αγαπίου, φεύγει με τα τρόφιμα που έχουν μαζευτεί, τα έχουν ετοιμάσει για να τα παραδώσουν στο Δήμο της Ραφίνας. Mm-hmm. Έχουν έρθει σε συνεννόηση. Και από εκεί και πέρα συνεχίζεται. Και θα θέλαμε κι εμείς ό,τι άλλο θα χρειαστεί να βγαίνει μια ανακοίνωση, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί καμιά φορά πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός, ναι, από την μεγάλη σου έτσι, αγάπη και προσφορά, να μαζεύουμε αυτά που πρέπει. Βέβαια. Τι είναι αυτό το κατάλληλο που χρειάζεται. Αυτό που υπάρχει ανάγκη. Που υπάρχει ανάγκη. Βέβαια. Καμιά φορά ο κόσμος πηγαίνει και... Παρατηρήσαμε και τις προηγούμενες μέρες που πραγματικά από τις πρώτες μέρες συγκεντρώθηκαν τα τρόφιμα, αυτό τα είδη πρώτης ανάγκης που δεν έχει ξαναγίνει πραγματικά. Σε 2-24 ώρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση. Προφανώς αυτή η τραγωδία, θεωρώ είναι από τις μεγαλύτερες, ξύπνησε κάτι μέσα μας. Όχι ότι χρειαζόταν αυτή η τραγωδία. Μας αφήνισε. Αλλά ελπίζω ότι αυτή η τραγωδία να ξυπνήσει και κάποιους άλλους. Τους υπεύθυνους. Και ξαναλέω, όχι τους υπεύθυνους. Δεν θέλουμε αίμα. Θέλουμε όμως επιτέλους, όταν θα έρθει η ώρα, και να μας πούνε ποιοι είναι και το σημαντικότερο, αν το πάθημα έγινε μάθημα. Αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω αυτό τον απασχολεί τον κόσμο. Βέβαια. Εμείς οι πολιτικοί, οι υπόλοιποι πολιτικοί, πώς το ερμηνεύουν ώρες-ώρες, ο κόσμος θέλει απλά πράγματα. Ειλικρίνεια και ασφάλεια. Και είναι και το πιο βασικό να υπάρχει και ένας σχεδιασμός όσον αφορά τη διαχείριση τέτοιων κρίσεων. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Και εμείς στο Δήμο Σαλαμίνος, στις 11 Ιουλίου, η Δήμαρχος είχε συγκαλέσει το συντονιστικό για την πολιτική προστασία στο Δήμο Σαλαμίνος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πυροσβεστική, όλους τους εθελοντές που συμμετέχουν σε αυτό το συντονιστικό, που είναι και επικεφαλής ειδικοί άνθρωποι, και είχαν βάλει κάποιες προτεραιότητες το πώς πρέπει να τα απεξέλθουν. Στο συντονιστικό ήταν και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Ιωάννης Κιαθίτης, που είναι και επικεφαλής του κομματιού που θα πρέπει να προσέξουμε αυτό. Χτες, με πρωτοβουλία και του αντιπεριφερειάρχη του κύριου Χατζιπέρου, έγινε στην περιφέρεια ξανά το συντονιστικό για όλη την ευρύτερη περιοχή. Και μάλιστα, από ό,τι γνωρίζω, την Πέμπτη θα έρθει κλιμάκιο με επικεφαλής και τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Γαβρίλη και τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Χατζιπέρο, να γίνει μία. Έχουμε εμείς ένα σχέδιο εκένωσης, υπάρχει, το οποίο όμως χρειάζεται μία βελτίωση και μία επιβεβαίωση, να ξαναγίνει δηλαδή μία επικαιροποίηση, ώστε ό,τι μπορούμε να καλύψουμε, και εμείς έχουμε 2-3 έτσι πνεύμονες στη Σαλαμίνα που πρέπει να το προσέξουμε. Και νομίζω ότι ήταν θετικό το ότι και η Δήμαρχος ανταποκρίθηκε από πιο νωρίς άμεσα, και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αλλά και η αντιπεριφέρεια. Υπήρχε έτσι μια συνεργασία μεταξύ σας. Αυτό είναι το καλό, ότι υπάρχει μια συνεργασία και μια συνεχή επικοινωνία αυτών των δύο υπηρεσιών, κλιμακίων της τοπικής αυτοδιοίκησης, να το πούμε. Και είναι καλό αυτό, και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να έρθουμε πάλι σε παρόμοιες καταστάσεις, να αντιμετωπίσουμε. Όλοι όχι μόνο εμείς, βεβαίως. Στη χώρα μας γενικά αυτό είναι το βασικό. Από ό,τι παρατηρούμε, κύριε Δραγωμάνοβιτς, η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες πολιτικής στο Δήμο Σαλαμίνας, και θα ήθελα να μας αναφέρετε και τις κοινωνικές δομές που λειτουργούν στο Δήμο. Οι κοινωνικές δομές έχουμε, με πρωτοβουλία της Δημάρχου και του κυρίου Αγαπίου, του αντιδημάρχου, πλέον λειτουργεί και το κοινωνικό παντοπολείο σε νέα βάση, σε νέο χώρο, με τους εθελοντές, το ξανατονίζω αυτό, με ανθρώπους που βοηθάνε αφιλοκερδώς, με πολλά άτομα να χρειάζονται τη βοήθεια του Δήμου, τη βοήθεια όλων μας. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε την υπηρεσία, το Βοήθεια στο Σπίτι, με εξαιρετικό προσωπικό, και η διεύθυνση, όλη η διεύθυνση υπάλληλη στις κοινωνικές υπηρεσίες, μου έχει κάνει εντύπωση, είναι εξαιρετικοί άνθρωποι με μεγάλη ευαισθησία. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί το πόστο αυτό θέλει μεγάλη ευαισθησία σε όλα τα επίπεδα.
Νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το τομέα. Βοηθάμε στην κοινωνική πολιτική. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι στα ΚΑΠΗ μας, mm-hmm. που έχουμε βάλει γιατρό μέσα, ώστε να βοηθάμε τους ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας αυτό, για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Να συνταγογραφούν mm-hmm. τα φάρμακά τους που τα συνιστεί ο εκάστοτε προσωπικός τους οικογενειακός mm-hmm. γιατρός, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να πάνε στο νοσοκομείο, ούτε στα κέντρα υγείας. Και είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Μεγάλη επιτυχία ήταν η Κάρτα Νέων, ευρωπαϊκό πρόγραμμα που βγήκε. Τι ακριβώς αφορούσε, θα θέλαμε να μας μιλήσετε. Είναι από 18 μέχρι 34 χρονών, που μπορεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε εδώ πέρα επιχειρήσεις mm-hmm. με ειδικές τιμές. Πρόγραμμα που το έφερε για τη Δημαρχία και με την κυρία Μπινιάρη και με τον κύριο Αγαπίου και η Διευθύντρια εκεί πέρα των κοινωνικών υπηρεσιών. Πολύ σημαντικό κομμάτι για πρώτη φορά στο Δήμο, από τους λίγους Δήμους έτσι που επιλέχθηκε mm-hmm. και λειτουργήσε. Καινοτόμο πρόγραμμα, θα γενικά, λέγαμε αυτό. Έχουμε ρίξει πολύ έτσι, βάρος στο κοινωνικό κομμάτι. Mm-hmm. Το γνωρίζετε Βέβαια. Τα τελευταία χρόνια πόσο σημαντικό είναι. Το έχετε αναπτύξει αρκετά και είναι και πολύ σημαντικό και αυτό που λέτε. Είναι και μια περιοχή, η Σαλαμίνα, που τα τελευταία χρόνια σε αυτό το νησί διοχετεύεται και μια μερίδα ανθρώπων που οικονομικά υπέστησαν μεγάλη ζημιά, μεγάλο βάρος mm-hmm. και έρχονται στη Σαλαμίνα και το επιλέγουν το νησί μας σαν μόνιμη κατοικία. Άρα οι ανάγκες αυξάνονται mm-hmm. και είναι και ένα ζητούμενο, γιατί στην ουσία εμείς φαινόμαστε εγγεγραμμένοι 38-39.000 και το νησί έχει 80.000 μόνιμους κατοίκους. Mm-hmm. Δεν σας λέω τώρα για το καλοκαίρι. Τα στοιχεία τα τελευταία. Που αυξάνεται ο ρυθμός. Που αυξάνεται. Φτάσαμε τις 300.000 κόσμου. Και έτσι είναι ένα πολύ σημαντικό για μας. Η κοινωνική πρόνοια, η κοινωνική πολιτική είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για τη Δήμαρχο και για το Δήμο μας, που πρέπει να δώσουμε έτσι την προσοχή μας. Βέβαια. Ποιες δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος αναπτύσσεται στο Δήμο Σαλαμίνας? Οι δράσεις που αναπτύσσονται, γίνονται πολλά μαθήματα εθελοντικά. Είναι τα γνωστά τα ΚΔΑΠ, που βαστάμε τα παιδιά και μαθαίνουν μέσα σε μικρή ηλικία. Mm-hmm. Βοηθάμε και τους γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω της εργασίας τους να απασχολούν τα παιδιά, mm-hmm. αλλά όχι να απασχολούνται με την έννοια, αν μου επιτρέπετε έκφραση, να τα παρκάρουμε κάπου. Mm-hmm. Να έχουν μια δημιουργική απασχόληση. Ακριβώς αυτό. Από τη μουσική, από θέατρο, από παιχνίδι, όλα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής και της διεύθυνσης των κοινωνικών υπηρεσιών. Για τι ηλικίες παιδιών μιλάμε? Αυτό μιλάμε από 4 χρονών, 5 χρονών, mm-hmm. μέχρι και 10 και 11 χρονών. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί βοηθάει αυτό που είπατε και τους γονείς, όπου εργάζονται αρκετές ώρες και Βέβαια. Δεν μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους. Αλλά και το πιο βασικό είναι ότι τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά. Αυτό. Και τους δίνει το βασικό κίνητρο. Δεν είναι απλώς να εξυπηρετήσουμε τους γονείς, εντάξει το παιδάκι, όχι, δημιουργικά. Ακριβώς. Έχουμε χορό, μαθήματα πιάνου, δηλαδή προσπαθούμε, και παρότι γνωρίζετε ότι ο Δήμος Σαλαμίνας είναι από τους κόκκινους Δήμους και είμαστε και σε επιτήρηση, παρόλα αυτά ό,τι υπάρχει διαθέσιμο και ψυχικά και υλικά εκ μέρους της Δημάρχου δίνεται σε αυτά τα προγράμματα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Βέβαια. Κοινωνική πολιτική, όπως θεωρούμε για τα μικρά παιδιά, θεωρούμε και για την τρίτη ηλικία, όπως σας είπα, για τα ΚΑΠΗ. Που και προσπαθούμε. Και ιδιαίτερη έμφαση, θα λέγαμε, στην τρίτη ηλικία. Στην τρίτη ηλικία δώσαμε με ιδιαίτερη έμφαση και με τα προγράμματα της χοροδίας. Δηλαδή, να απασχολούνται και οι μικροί. Έτσι, και οι πιο μεγάλοι, άρα να ψυχαγωγούνται, γιατί έχουν γιατί και εκείνη ανάγκη. Γιατί είναι οι πιο σημαντικές για μένα, ναι. Ομάδες, ηλικιακές ομάδες, ναι, ηλικιακές βέβαια. Ομάδες. Είναι πιο σημαντικές και για να μην σας πω ότι επηρεάζονται και περισσότερο από την κρίση. Θα ήθελα τώρα να μιλήσουμε για το τομέα του αθλητισμού. Επειδή γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Σαλαμίνας συνεχίζει τις αθλητικές του δραστηριότητες, αναπτύσσεται έτσι ένα μεγάλο φάσμα, θα λέγαμε, αθλητικών δραστηριοτήτων. Ποια είναι τα αθλητικά προγράμματα που υλοποιούνται στο Δήμο? Τα αθλητικά προγράμματα.
Όπως είχα ξαναπεί, για να υλοποιούνται κάποια πράγματα πρέπει πρώτα να έχεις εγκαταστάσεις. Εμείς είχαμε τη χαρά, το πρώτο αθλητικό κλειστό γυμναστήριο του Νίκου Γραμματικού, του Ολυμπιονίκη μας, πλέον να είναι ένα στολίδι, στο οποίο οι ομάδες μας, που είναι σημαντικές ομάδες που το χρησιμοποιούν, και είμαι και στην ευχάριστη θέση σήμερα, η ιατρική ομάδα handball του Πανιωνίου και οι παγκορασίδες του Πανιωνίου στο handball μας ζήτησαν και επίσημα να χρησιμοποιούν τη Σαλαμίνα, το κλειστό γυμναστήριο του Νίκου Γραμματικού, για τους εντός έδρας αγώνες τους. Αυτό είναι μια επιβράβευση για το τι δουλειά έγινε σε αυτό το στάδιο, το πόσο πλήρει όλες τις προδιαγραφές πλέον. Στο ίδιο μήκος κύματος θέλουμε να κοιμαθούμε, να αναβαθμιστούν και οι άλλοι χώροι, ώστε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο, να μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα προγράμματα. Το καλό είναι ότι δραστηριοποιούνται σε αυτά τα προγράμματα, δραστηριοποιούνται οι ερασιτεχνικά όλοι οι σύλλογοι. Και έχετε και αρκετούς, έτσι, συλλόγους αθλητικούς. Και με πολύ καλή δουλειά. Και τώρα έχουμε καλοκαιρινά κάμπ. Και στα δύο γήπεδα, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι για την κολύβηση με στίβο. Έχουμε αυτοί οι άνθρωποι, τους παρέχουμε εμείς τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, ώστε να μπορούν να απασχολούν τα παιδιά να κάνουμε αθλητικά προγράμματα. Γιατί στο νησί πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη άνοδο σε όλα τα αθλήματα τα οποία συμμετέχουμε. Ο Τελαμόνας, η ιστορική ομάδα του Τελαμόνα στο handball θα είναι στην Α2. Είναι στο 5x5 σάλας, στο ποδόσφαιρο. Ο γυμναστικός σύλλογος Σαλαμίνας είναι στην Αλφα Εθνική. Και έχετε επιτυχίες αυτό και είναι σημαντικό. Και έχουμε την ιστορική ομάδα του ΕΑ. Και να μην ξεχνάμε το μεγάλο επίτευγμα, και που έτσι έζησε πολύ ωραίες στιγμές στο νησί μας, ότι η ιστορική ομάδα του Αμπελακιακού θα παίζει στην Τρίτη Εθνική από το Σεπτέμβριο. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε, αν μου επιτρέπετε, και ο Γυμναστικός Σύλλογος Σαλαμίνας. 2,5 χρόνια είναι που έχει φτιάξει το τμήμα στίβου. Και έχουμε τα πρώτα μετάλλια και πρώτες θέσεις και πανελλήνια ρεκόρ στα παιδιά, που δεν το πιστεύουν στις άλλες περιοχές της Ελλάδας που έχουν συμμετέχει και έχουν δει τα παιδιά μας. Και έχουμε αναδείξει ταλέντα, και να μην ξεχνάμε ότι στη Σαλαμίνα δεν υπάρχει στάδιο με ταρτάν. Είμαστε από τα λίγα. Και αυτό ήταν βέβαια και ένα κίνητρο για μας. Και ήδη έχω καταθέσει μελέτη στην Αντιπεριφέρεια, στη Διεύθυνση Έργων της Αντιπεριφέρειας. Έχει εγγεγραφεί βέβαια και το ποσό, ύψους 1.200.000 ευρώ, το Δημοτικό Στάδιο της Σαλαμίνας, που είναι και η ιστορική έδρα του ΕΑ, βέβαια, το οποίο όμως έχει και ταρτάν, έχει προδιαγραφές για να γίνονται αγώνες. Όλο αυτό με 850.000 θα βγει για αυτό το στάδιο, και άλλες 300 για το άλλο κλειστό, 330.000 περίπου είναι για το κλειστό γυμναστήριο Καραϊσκάκη, να φτιαχτούν αυτά τα δύο γήπεδα, ώστε επιτέλους και αυτό το κομμάτι για το στίβο να έχει αυτό που του αρμόζει. Είναι κρίμα να έχουμε τέτοια δίψα από τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι για που ασχολούνται για άθληση. Άρα είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι. Είναι πολύ σημαντικό για να γίνει και τρόπος ζωής, έτσι. Και ευτυχώς, παρότι στην κρίση, παρότι η Δήμαρχος είχε δώσει πολύ ξεκάθαρες κατευθύνσεις. Κοινωνική πολιτική και αθλητισμός είναι από τα πρώτα που πρέπει να κοιτάξουμε. Ήταν κάθετη. Και είναι καλό το ότι σαν νομικό πρόσωπο εμείς είχαμε πολύ καλή συνεργασία με την περιφέρεια. Ό,τι μελέτη και αν πήγαμε, χρηματοδοτήσαμε, και τα αποτελέσματα θα τα δούμε και σε 3 μήνες, γιατί τελειώσανε το γήπεδο του, το Δημοτικό Στάδιο Αμπελακίων, και το Κέντρο Νεότητας που το χρησιμοποιούν οι νέοι πιο πολύ, και ο Τελαμόνας που έχει την ομάδα πικ-πον με πολλές μεγάλες επιτυχίες. Τελειώσανε οι διαγωνισμοί, έχουμε ανάδοχο, και πρώτα ο Θεός, τέλη Οκτώβρη ξεκινάνε τα έργα, άρα 2 εγκαταστάσεις, ήδη θα παραδώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, πρώτα ο Θεός. Για μας είναι πολύ σημαντικό και πολύ ευχάριστο το ότι
Έχουμε και αυτή την περιφέρεια, έχουμε αυτή τη βοήθεια την περιφέρεια του κ. Χατζιπέρου, του κ. Δούρου, του κ. Καραμάνου. Κύριε Δραγωμάνοβιτς, ένα τελευταίο ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω πριν σας αποδεσμεύσω. Έχετε ετοιμάσει κάποιες αθλητικές εκδηλώσεις για το επόμενο διάστημα? Αυτό, ναι, μου αρέσει έτσι, αυτή η ερώτηση. Θα ήθελα να αναφερθώ. Εν συντομία, να μας πείτε, γιατί θα πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. 7 Οκτωβρίου θα διοργανώσουμε σαν νομικό πρόσωπο το Multisport Triathlon Σαλαμίνα 2018. Είναι αγώνες αποκλειστικά για τον αθλητικό τουρισμό, να φέρουμε αθλητικό, να δημιουργήσουμε τον αθλητικό τουρισμό, αγώνες κολύβης, ποδηλασίας και τρεξίματος, να κλείσει όλο το κέντρο με σύμμαχο τον Εμπορικό Σύλλογο Σαλαμίνας. Είναι πολύ σημαντικό. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά έτσι, να έρθετε κι εσείς εκεί πέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και μια πολύ σημαντική έκθεση για τρίτη χρονιά το κάνω, 24, 25, 26 Αυγούστου, θεσμός πλέον, η τρίτη έκθεση βιβλίου, ζωγραφικής και λαϊκής παράδοσης που γίνεται στον προάβλιο χώρο με μουσικά του Κέντρου Νεότητας, με μουσικά δρόμενα και έχουμε πολλούς συλλόγους ευτυχώς παραδοσιακούς και το λαογραφικό της Σαλαμίνας, η χορευτική ομάδα έρευνα. Οι Κρυταγενείς, ο χορευτικός λαογραφικός όμιλος Κρυταγενείς με την παράδοση της Κρήτης και ο Σύλλογος Ποντίων, όλοι αυτοί ενωνόμαστε, θα κάνουμε κάτι πολύ ωραίο. Και θα βγει ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Είμαστε σίγουροι. Το κάνουμε έτσι για τον κόσμο και προχωράμε και ελπίζω σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, έστω και λίγο χαμόγελο και πάνω απ' όλα όμως όλα αυτά θα γίνουν. Όμως πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε τους ανθρώπους αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το βασικότερο για μένα. Περνάτε και ένα πολύ έτσι, αισιόδοξο μήνυμα, θα λέγαμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δραγωμάνοβιτς, για την παρουσία σας εδώ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στις επόμενες εκδηλώσεις σας. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα ασχοληθούμε με το θέμα που βρίσκεται στην επικαιρότητα, φυσικά τις φωνικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Δυτική και την Ανατολική Αττική. Αλλά βέβαια θα πούμε και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Χρήστο Δουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ, του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Βέβαια κοντά μας βρίσκεται και η Αλεξάνδρα Κατσαρού. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλησπέρα. Κύριε Χρυσοδουλάκη, έχετε να μας πείτε πολλά. Ας ξεκινήσουμε έτσι με μια δική σας πρώτη τοποθέτηση και πάμε μετά να σας κάνουμε εμείς τις δικές μας ερωτήσεις. Είναι πολλές, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Είστε 40 χρόνια στο ΠΑΚΟΕ και είστε από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του εκεί. Ξέρετε διαχρονικά κάποια προβλήματα, πώς έχουν διαμορφωθεί και έχουμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση. Έχουμε να αποδώσουμε ευθύνες μόνο στο σήμερα, δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από το τι έχει συμβεί από το 1960, σας λέγω και μετά. Έχετε δίκιο, πρέπει να ξεκινήσουμε από τότε και ίσως και νωρίτερα, γιατί μία έκθεση που έγινε πέρυσι διαπιστώθηκε ότι το 1,76% της φυτοκάλυψης στην Ελλάδα ήταν δασική έκταση. Από αυτό το 76% το 30 ήταν δασική έκταση με πευκοδάσος, μαύρη και μαύρη ελάτη και τα υπόλοιπα ήταν διάφορα άλλα είδη φυτών. Φτάσαμε το 1965 και έγινε μία άλλη μελέτη που απέδειξε ότι πια η πεύκη, όπως τη λένε, η κοινή πεύκη, είχε κατακτήσει το 92% της φυτοκάλυψης στην Ελλάδα. Το θέμα είναι το εξής, ότι από τότε μέχρι τώρα το 76% έχει πέσει στο 40%. Τα έχουμε κάψει, τα έχουμε κόψει. Τα μισά τα έχουμε κάψει, το 1/3, το 1/4 το έχουμε κόψει, όπως λέτε, και το υπόλοιπο το έχουμε χτίσει. Το θέμα είναι ότι τις περασμένες εβδομάδες η καταστροφή που έγινε
στην Ανατολική Αττική ήταν τόσο μεγάλης έκτασης και έντασης που μπορώ να πω ότι ήταν μοναδική στην τελευταία 30 ετία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε τόση μικρή χρονική διάρκεια, 2 ώρες περίπου, κάηκαν τόσα πολλά σπίτια. Δεν μιλάω για το Πευκοδάσος που κάηκε, ήταν γύρω στα 1800 στρέμματα, αν δεν απατώμε. Τόσα πολλά σπίτια που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό. Και αυτό έγινε γιατί η άναρχη δόμηση που έχει ξεκινήσει από το 1950, 68 χρόνια τώρα, και καλύπτεται από όλες τις ψηφοθυρικές κυβερνήσεις που πέρασαν από τότε μέχρι σήμερα, έχουν πια ξεπεράσει κάθε όριο εγκληματικής αδιαφορίας, θα έλεγα, και εγκληματικής υποκρισίας, στο βωμό μιας πολιτικής δήθεν δικής τους ευημερίας σαν κομματικούς μηχανισμούς. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Πάντως, κύριε Χριστοδουλάκη, έχουμε ακούσει πολλά αυτές τις μέρες, πρέπει να πούμε. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά. Πάρα πολλά και για την κλιματική αλλαγή αποδίδονται εκεί ευθύνες κλπ. Έχουν βγει αρκετοί, θα λέγαμε, πάνω σε αυτό. Σήμερα το πρωί, σας διακόπτω. Ναι, βεβαίως. Πάρα πολύ. Η λέξη κλιματική αλλαγή για μένα είναι μια καραμέλα. Δεν έχει ακόμα αποδειχθεί τίποτα απολύτως. Σήμερα το πρωί διάβασα στο Focus ότι η θερμοκρασία του Νότιου Πόλου, της Ανταρκτικής, έπεσε την τελευταία διετία 25 βαθμούς. Από 65 βαθμούς μείον που ήταν, έγινε μείον 87. Οπότε, όταν λέμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και θα έχουμε αύξηση θερμοκρασίας 2 βαθμούς κάθε χρόνο και αύξηση της στάθμης της θάλασσας κατά 2 εκατοστά, αυτό είναι μια καραμέλα, όπως σας είπα, που δυστυχώς δεν έχει αποδειχθεί. Όπως το θέμα είναι πάντως το εξής, ότι όλα τα φυσικά καιρικά φαινόμενα, τα ακραία καιρικά φυσικά φαινόμενα που λειτουργούν παγκόσμια, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αποδεικνύουν όχι κλιματική αλλαγή, αποδεικνύουν τις συχνές και αχαλήνοτες παρεμβάσεις του ανθρώπινου είδους πάνω σε αυτό που λέμε πλανήτη, πάνω σε αυτό που λέμε φυσικός πλούτος του κάθε λαού, και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι γίνονται όλα αυτά. Άρα θεωρείτε ότι είναι μια δικαιολογία ουσιαστικά για να αποδοθούν αλλού ευθύνες? Μα οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες. Δεν νομίζω ότι χωράει ο νους ανθρώπου ότι όταν σε μια περιοχή δεν έχεις πρόσβαση στη θάλασσα, δεν έχεις κρουνούς πυρόσβεσης, δεν έχεις ζώνες πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, όταν σε όλο το μέτωπο των 4,5 χιλιόμετρων έπρεπε να είναι 8 με 10 ζώνες πυρόσβεσης και ήταν μία μόνο. Λεωφόρο Μαραθώνος, έτσι είναι. Δηλαδή θεωρούμε ότι. Όχι, λέμε το κατά μήκος λεωφόρου Μαραθώνος που είναι το μάτι. Ας πούμε ότι αυτή είναι μία ζώνη πυρόσβεσης φυσική λόγω του δρόμου που υπάρχει. Αλλά έπρεπε κάθετα σε αυτόν τον δρόμο να υπάρχουν ζώνες πυρόσβεσης, ούτως ώστε η απόσταση στα 4,5 χιλιόμετρα ανά 300 μέτρα να υπάρχει και ένας δρόμος πυρόσβεσης, όπως λένε. Δεν υπήρχε. Ένα υπήρχε μόνο. Αλλά δεν είναι και το ζητούμενο. Το θέμα είναι ότι οι ανθρώπινες ευθύνες, οι ευθύνες των δίθεν υπευθύνων ανεύθυνων ανθρώπων που λειτουργούσαν εκείνη τη στιγμή και σε όλη τη διάρκεια των 9 ωρών που κράτησε όλη αυτή η κόλαση. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, η κόλαση όπως το λέτε, ήταν πάρα πολύ φοβερές οι ευθύνες και είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Είναι 16 άνθρωποι συγκεκριμένοι, οι οποίοι για το ΠΑΚΟΕ και για μένα πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά, να λειτουργήσει το δικαστικό σύστημα άμεσα, άμεσα μέσα σε μια εβδομάδα, να συλληφθούν, να τιμωρηθούν παραδειγματικά και να μην λειτουργήσει το παραδικαστικό κύκλωμα. Εσείς μιλάτε για άμεσες συλλήψεις, πάντως αυτό που έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι κάποιες καταθέσεις. Σήμερα κατέθεσε ο Δήμαρχος Μαραθώνος. Και για τη Μάνδρα ακόμα καταθέτουν. Και για τη Μάνδρα που έγινε πέρυσι η καταστροφή και πέθαναν και εκεί 25 άνθρωποι, ακόμα καταθέτουν. Αλλά έργο δεν έχει γίνει κανένα. Εμάς μας ενδιαφέρει. Επομένως, θεωρείτε ότι μένουν στα λόγια και όχι στις πράξεις τελικά. Ναι. Πέρυσι, στον Κάλαμο, για παράδειγμα, κάηκαν 12 σπίτια.
Φέτο καήκαν 25. Mm-hmm. Προχθές πάλι, 24 του μήνα, την περασμένη Δευτέρα, την ίδια μέρα. Mm-hmm. Την ίδια μέρα με την. Πέρυσι οι άνθρωποι δεν έχουν αποκατασταθεί, δεν έχουν αποζημιωθεί. Από πέρυσι. Μιλάτε για ατιμόρυτα εγκλήματα, λοιπόν. Τελείως. Η ατιμορρησία είναι το κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι διαπιστώθηκε για ακόμα μία φορά, ευτυχώς για τους Έλληνες, ότι ο εθελοντισμός ισοπαίδωσε τελείως την ανεπάρκεια της πολιτείας. Ξέρετε τι, ο εθελοντής όμως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να λειτουργεί αντικαθιστώντας το κράτος. Πρέπει να λειτουργεί συνεπικουρώντας το. Μα τώρα η συνέργεια που λέμε μεταξύ κράτους και εθελοντή γίνεται όταν υπάρχει κράτος. Για μας δεν υπήρχε κράτος. Δεν υπήρξε αυτή. Εκείνη τις μέρες, όπως είδατε, τα έδειχναν όλα τα μέσα ότι υπήρχε μόνο ένα πυροσβεστικό όχημα. Ναι. Και ένα γιοταχή δίπλα. Δηλαδή όλα τα πλάνα έδειχναν ένα πυροσβεστικό όχημα και ένα δίπλα γιοταχή μπλε, αν το είδατε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Εκεί λοιπόν, εκείνη την ώρα, τη μία μισή ώρα την καθοριστική, έπρεπε να υπάρχουν κατά μήκος της Μαραθώνος, στα 4,5 χιλιόμετρα που συζητάμε για το Μάτι, έπρεπε να υπάρχουν 20 τουλάχιστον πυροσβεστικά, με ετοιμοπόλεμους 40 πυροσβέστες, γεμάτα νερά. Δεν υπήρχε. Επομένως, θεωρείτε ότι θα έχει αποφευθεί και το κακό αυτό. Τελείως δεν θα ζούσαμε αυτή την τραγωδία. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που ευθύνονται. Δεν μπορεί να συζητάμε στιγμές ευθύνης να μαλώνουν δύο αξιωματικοί μεταξύ τους. Το λιμενικό με το πυροσβεστικό, η αστυνομία με το λιμενικό. Αστυνομικοί μεταξύ τους, έτσι το έχουν καταγγείλει και πολίτες αυτό. Είδα αστυνομικούς να διαπληκτήρωτε. Και το λιμενικό με την αστυνομία. Και οι πυροσβέστες με την αστυνομία. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό. Και όλα αυτά δεν μπορεί να έχουμε παιδάκια αυτή τη στιγμή νεκρά και να συζητάμε ακόμα ότι είναι έξω αυτοί οι άνθρωποι. Έπρεπε να μπουν και μέσα αμέσως. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει ένα πινκ-πονκ ευθυνών. Ναι, αυτό είναι. Όσο περνάει ο καιρός, θα δείτε αυτό που βάλαμε στην εφημερίδα τη δικιά μας. Κάθε χρόνο, δυστυχώς είμαι λίγο μεγάλος, κάθε χρόνο διαπιστώνω ότι ακούω τα ίδια λόγια. Ότι μόλις καταλαγιάσει το κακό, τότε θα κάτσουμε να δούμε ποιοι ευθύνονται. Μάλιστα. Χρόνια το ακούω αυτό, αλλά φτάνει πια. Κύριε Χριστοδουλάκη, ποιο είναι το μέγεθος της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει προκληθεί? Να φανταστείτε ότι την επόμενη μέρα, έγινε τη Δευτέρα το βράδυ μέχρι το πρωί η καταστροφή αυτή, την επόμενη μέρα το μεσημέρι συνεργείο του ΠΑΚΟΕ και πάλι υποκαθιστώντας το κράτος, πήγε και μάζεψε δείγματα από τις παραλίες όλες αυτές, από το Μάτι μέχρι το Κόκκινο Λιμανάκι, μέχρι όλη αυτή την περιοχή. Μάζεψε δείγματα επιφανειακά της θάλασσας. Τα αιωρούμενα σωματίδια που διαπιστώθηκαν ήταν πάνω 20 φορές από τα όρια. Είναι ακατάλληλη και, λοιπόν και αμέσως δηλώσαμε ότι δεν πρέπει κανείς να κολυμπάει σε αυτές τις περιοχές πια. Ξέρετε κάτι, αυτό που μου λέτε τώρα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εγώ βρέθηκα χθες στο Μάτι και θα σας πω δύο χαρακτηριστικά περιστατικά. Πρώτο, ένα ταξί σταματά έξω από γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής, το οποίο δεν κάει και λειτουργούσε με γεννήτριες, το μόνο που λειτουργούσε με γεννήτριες στην περιοχή. Σταματάει λοιπόν ταξί και αποβιβάζονται δύο Βρετανοί γονείς με το ανήλικο κορίτσι τους. Και το δεύτερο είναι ότι υπήρξε Ελληνίδα η οποία έκανε κανονικά μπάνιο δίπλα στην Αργυρία αυτή. Μα πολύ είναι αυτή. Μην ξεχνάτε την εικόνα, σας φέρνουν στο μυαλό και στη σκέψη, την εικόνα πέρυσι, μόλις έγινε το περιστατικό με το Αγία Ζώνη 2, μία κυρία μπήκε μέσα στη θάλασσα στη Λιφάδα και βγήκε γεμάτο πίσες, τη θυμόσαστε. Βεβαίως. Έγινε βάρη αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα το πώς μπαίνεις. Τι συνείδηση έχεις πια για να κάτσεις να λειτουργήσεις σαν άνθρωπο, σαν ένα όν το οποίο βλέπει την καταστροφή και πηγαίνει στην καταστροφή. Δεν πάει. Με την εθάλη στον αέρα τι γίνεται? Τα ίδια πράγματα. Και αφορά και εκείνους που συνεχίζουν να μένουν εκεί. Εγώ είδα τον κόσμο. Όχι μόνο αυτούς. Και τους εθελοντές και τους. Το στρατό και τους δημοσιογράφους, είναι όλοι εκεί. Αυτή η σκόνη, να φανταστείτε, τα αερούμενα σωματίδια, τα ΠΜ10 που μετρήθηκαν εκείνη την περίοδο, την Τρίτη ή Τετάρτη, ήδη τα ίδια βρέθηκαν και στην Ακρόπολη. Και στην Ακρόπολη. Μάλιστα, είναι κάτι που συμβαίνει, δηλαδή κάθε μέρα και δεν το έχουμε αντιληφθεί. Όλα αυτά τώρα σε μια περιοχή η οποία έχει καεί επανειλημμένως, είναι η τέταρτη φορά, έχουμε χάσει και το μέτρημα πια. Είναι μια περιοχή η οποία θα αναγεννηθεί
πρέπει να φυτευτούν ξανά τα ΠΕΦΚΑ. Τα έχουμε κατηγορήσει τόσο αυτές τις μέρες ως μια λανθασμένη τακτική αναδάσωσης. Το ΠΕΦΚΟ ουσιαστικά αυτό που λένε και δασολόγοι και το γνωρίζετε και εσείς είναι... Αυτά να φλέγεται. Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί απλά με την ηλιακή ακτινοβολία και μόνο και να μην υπάρχει τίποτα, μπορεί να αυτά να φλεχθεί. Αλλά μην ξεχνάτε και τον άλλο τεράστιο παράγοντα και παράμετρο που καταστρέφει και καίει τα δάση, τα σκουπίδια. Τα ανεξέλεγκτα σκουπίδια που ρίχνουμε από εδώ και από εκεί εξαιτίας της ανυπαρξίας πολιτικής της οποιασδήποτε κυβέρνησης που έχει περάσει, όσον αφορά και την περιφέρεια και όλους τους δήμους, στην διαχείριση των σκουπιδιών. Βλέπετε χωματερές παντού. Και λέγαμε υπήρχαν παλιά χαδά, οι χώροι ανεξέλεγκτες διάθεσης απορριμμάτων. Τώρα υπάρχουν όπου βρείτε σκουπιδιά. Όπου βρεθείτε και σταθείτε, στο Μάτι για παράδειγμα, εκείνη την ημέρα μετά από δύο μέρες, το τι σκουπιδαριό υπήρχε δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εννοείται σε περιοχές, σε συγκεκριμένα μέρη τα οποία δεν είχαν καεί ή τα βλέπατε καμένα αυτά τα σκουπίδια? Όχι, αυτά ήταν καμένα τα σκουπίδια. Καμένα. Ναι. Πάνω στο βουνό. Πάντως, κύριε Χρυστοδουλάκη, το ζητούμενο είναι πόσα χρόνια θα χρειαστούν για να αποκατασταθεί όλη η ζημιά. Περιβαλλοντικά μιλάω. Θυμόσαστε, πιστεύω, το πριν από 7 χρόνια που είχε καεί η Πάρνηθα. Θυμόσαστε τα ελαφάκια τα οποία τρέχανε τα καημένα και δεν μπορούσαν να βρουν μία γωνιά για να πιούν λίγο νερό. Θυμόσαστε τότε την καταστροφή που είχε γίνει. Φέτο, μετά από 7 χρόνια, μετά από μελέτη που έγινε, διαπιστώθηκε ότι μόλις το 6% έχει αναζωογονηθεί σε σχέση με αυτό που έπρεπε να υπάρχει. Ένα ΠΕΦΚΟ θέλει τουλάχιστον 12 με 14 χρόνια για ξαναγίνει ΠΕΦΚΟ, όχι όπως ήταν, το μισό τουλάχιστον από ό,τι ήταν. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Γιατί ΠΕΦΚΟ? Το ίδιο μιλάμε και για τη ρήπανση θάλασσας πέρυσι. Λέγαμε ότι αμέσως πρέπει να κάνετε μπάνιο. Πηγαίνουν και βγαίνανε και διαφημίζανε, κάνετε μπάνιο ελεύθερα. Τώρα η θάλασσα είναι πολύ μολυσμένη σε σχέση με πέρυσι. Γιατί επιμένουμε στα ΠΕΦΚΑ, κύριε Χρυστοδουλάκη? Υπάρχει κάποια αιμονή του Έλληνα με την αναδάσωση του ΠΕΦΚΟ? Γιατί όχι φτελιές? Έλεγα πριν, διαβάζουμε δασολόγους έτσι να καταγγέλουν μια άναρχη πολιτική και στην αναδάσωση. Δηλαδή, ακόμα και εκεί που προσπαθούμε να κάνουμε το καλό, ας το πούμε έτσι, και εμείς οι πολίτες εθελοντικά και μέσα από μαζικά κινήματα τέλος πάντων, ακόμα και έτσι το κάνουμε άναρχα, δίχως την καθοδήγηση, δίχως δίπλα κάποιον από το γεωπονικό. Και οι φορείς οι οποίοι ουσιαστικά είναι και οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι για να κατευθύνουν τους πολίτες, είτε σαν συλλογικά όργανα, είτε μεμονωμένα, δεν έχουν την πολυτέλεια ή δεν έχουν ακόμα εκπονήσει ένα σχέδιο αναδάσωσης περιοχών που έχουν καεί. Συνέχεια βάζουμε ΠΕΦΚΑ. Λάθος. Είναι ένα τεράστιο λάθος. Δεν μπορούμε στο όνομα του ότι έχουμε πάρα πολλά φυτώρια με ΠΕΦΚΑ, να χρησιμοποιούμε τα ΠΕΦΚΑ και να κάνουμε διαφημιστικά προγράμματα είτε μέσα από κανάλια είτε μέσα από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ξέρεις, φυτεύτε ΠΕΦΚΑκια. Κάνει τα παιδάκια, φυτεύουν ΠΕΦΚΑκια στην Ηλιούπολη, πάνε στην Πεντέλη, φυτεύουν ΠΕΦΚΑκια, πάνε στην Πάρνηθα το ίδιο και στο τέλος έχουμε γεμίσει, όπως σας είπα, 89% ΠΕΦΚΟ. Οι ΠΕΦΚΟΝΕΣ είναι δάση, νεκροταφεία, φυτρώνει κάτι άλλο δίπλα στο ΠΕΦΚΟ? Καλύπτεται όλο το έδαφος με ΠΕΦΚΟΒΕΛΟΝΕΣ? Είναι φιλικό? Πραγματικά μιλάμε για έτσι αναδάσωση? Όχι, αναδάσωση δεν είναι φιλικό. Το μόνο που θα ξανααναπτυχθεί πάλι θα είναι το ΠΕΦΚΟ. Το ΠΕΦΚΟ. Άρα μιλάμε τώρα για ένα λάθος το οποίο επαναλαμβάνεται. Ναι, ακριβώς. Γιατί μόλις καεί ένα ΠΕΦΚΟ από τα κουκουνάρια που βγαίνουν τα σπόρια, κάποια στιγμή μετά από 2-3 βροχές, ας πούμε, θα αρχίσει αυτός ο σπόρος να αρχίσει να παίρνει ζωή. Και αμέσως δημιουργείται πάλι ένα μικρό ΠΕΦΚΟ. Υπάρχουν δέντρα που απομακρύνουν ή καθυστερούν? Για παράδειγμα, εγώ σας λέω ένα χαρακτηριστικό. Με συγχωρείτε, σας διακόπτω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συνεχίζει και θα σας ξανακάνω εγώ. Σας λέω ένα χαρακτηριστικό. Πριν από 10 χρόνια, εκεί που μένω στον Οροπό, στο Χαλκούτσι από πάνω, είχε καεί πάλι μία κορυφογραμμή εκεί πέρα, μεγάλη της έκτασης. 10 χρόνια βλέπω, έχω παρατηρήσει ότι τα ΠΕΦΚΑκια που έχουν βγει, το ένα σε απόσταση 5-10 μέτρων από το άλλο, δεν ξεπερνάνε τα 20 εκατοστά. 10 χρόνια.
το μάτι του πράγματος. Έχετε παρατηρήσει, γνωρίζουμε αν υπάρχουν είδη δέντρων τα οποία καθυστερούν την μετάδοση της πυρκαγιάς ή ίσως και την εξαφανίζουν αυτή την μετάδοση ή την απομακρύνουν. Υπάρχουν αρκετά είδη. Υπάρχει η βελανιδιά, υπάρχει η φτελιά, υπάρχει η ελιά. Η ελιά. Η ελιά, ναι. Mm-hmm. Η ελιά δεν καίγεται εύκολα. Που οι ελαιώνες δυστυχώς όταν είναι γύρω-γύρω πεύκα καίγονται και αυτές. Και είναι το τραγικό. Μάλιστα. Είχατε κάνει μια έρευνα πέρσι πάλι σχετικά με τα δάση και την πυροσβεστική. Τι είχατε μελετήσει? Η έρευνα ήταν 140 σελίδες. Την καταθέσαμε στο Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης, την καταθέσαμε στην πυροσβεστική, την καταθέσαμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, πέρυσι είναι mm-hmm. αυτό, τον Μάιο του 2017. Διαπιστώναμε τι τραγικές συνθήκες λειτουργούν στα περιαστικά δάση γύρω από την Αττική. Δεν υπήρχαν ζώνες πυρόσβεσης, όπως σας είπα και προηγουμένως. Δεν είχαν καθαριστεί τα δάση όπως έπρεπε να έχουν καθαριστεί, τις πευκοβελόνες που μιλάτε. Σπάνιες φορές πέρναγαν και μάζευαν κάποιες πευκοβελόνες, τις οποίες τις έβαζαν στη κομματερή και τις έκαιγαν. Και τις έκαιγαν τις πευκοβελόνες που αποτελούν βιομάζα, θα έλεγε κανείς. Παρά τα αυτά όμως, αυτή η μελέτη είχε συγκεκριμένες προτάσεις. Οι ελλείψεις στην πυροσβεστική ήταν τεράστιες. Mm-hmm. Να φανταστείτε, από 1.800 πυροσβέστες, οι 1.500 είχαν μόνο γάντια. Δεν είχαν γάντια. Οι 300 είχαν γάντια. Γαλόντες το ίδιο. Λάστιχα το ίδιο. Τα λάστιχα των αυτοκινήτων από τα 180 τα 150 δεν υπήρχαν. Όλες αυτές είναι ελλείψεις φοβερές. Άρα μας δίνετε και μία απάντηση στο γιατί χάθηκαν άδικα και με αυτόν τον τρόπο εκατοντάδες ανθρώπινες ψυχές, κύριε Χριστοδουλάκη. Εκατοντάδες δεν χάθηκαν. Δεκάδες, μπορεί μέχρι 10 μέχρι δεκάδες, 100 άνθρωποι. Σημασία ότι χάθηκαν. Χάθηκαν πολλές ζωές άδικα. Και γι' αυτό εμείς ζητάμε άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης. Ακριβώς. Να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι. Γιατί αν τυχόν από πέρυσι το Μάιο είχαν εφαρμοστεί έστω από τις προτάσεις, τις 25 προτάσεις που είχαμε υποβάλει, οι πέντε, τώρα δεν θα θρυνούσαμε αυτά τα θύματα. Κύριε Χριστοδουλάκη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία και τα όσα ενδιαφέροντα μας αναφέρατε. Αλεξάνδρα Κατσαρού, σε ευχαριστώ και εσένα. Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 και 4 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.